Καλημερούδια, καλημερούδια. Λίμπερο 107,4 είναι η εκπομπή, η αγαπημένη σας εκπομπή Τρόικα με Μάριο Σλαμά, Χρήσανθο Τσαλτίδη, Απόν σήμερα, Ελέο Ριζούπολης και Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Κοιτώντας απέναντι τον Χρήστο Κιώση, ο οποίος θα μας συνοδεύσει για ένα διωράκι μέχρι και τις 12. Δευτέρας Παρασκευή, εδώ πέρα στην Τρόικα της καρδιάς του 107,4. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την πρώτη ώρα, το μήνυμά σας. FM γεννό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θαρώ ότι δεν δίνουμε τίποτα, μια και είναι εβδομάδα ψιλονεκρή. Έχει κάτι μπασκετάκι. Παίζει εντός, αλλά μπορεί αύριο, ποιος ξέρει. Ναι, ποδόσφαιρο πάντως δεν δίνουμε τίποτα. Καλημέρα, αδέρφια. Ναι, καλημέρα, Μαριούλη. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αδέρφια. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Προσοχή, μην χτυπήσετε κανένα αλόγατο εδώ στο κέντρο. Συγκινήστε, κυρίως στην Τζιμισκή. Κυκλοφορούν πολλά αλόγατα. Εγώ παρόλο θα συγκρουόμουν με ένα. Δεν αλλάζει, φίλε. Αυτό θα πάει. Η χρονιά πιστεύω θα πάει έτσι, να ξέρεις, από κίνηση. Να είστε καλά. Όχι, το πάω αλλού. Αλόγατα λέω. Ναι. Αλόγατα. Έδωσε χορηγούς. Δώσε χορηγούς. Τώρα. Θα δώσω. Ναι. Πρώτη ώρα. Μαζί μας έχουμε την Injection Service, όπου η River Plate χθες καθάρισε τα back της. Έτσι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις back. Ένας όμως για να τα καθαρίσεις. Πού? Όχι στο Λαμπομπονέρα, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα και στον κήπο του καλού. Στον κήπο του καλού, μάλλον. Και στο injectionservice.gr. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλεια νιώθει η River μετά το 2-2 χθες με την Πόκα. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, σε Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Πάνε εύκολο έτσι. 2130-278-279. Άντε, για να πάει καλά η μέρα, ναι, ας δώσουμε ένα ζευγάρι, επειδή έχει τρελό καιρό πάλι, συνεχίζει την καλοκαιρία, ναι, ας δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή και οράσεως από τα Opticon Express για να πάει καλά η εβδομάδα, χωρίς quiz, τίποτα. Απλά, με κλήρωση κανονικά, έτσι για να πάει καλά εβδομάδα. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Κιώση απέναντί μας, ναι, να τον παρουσιάσουμε και επίσημα, γνωστό, ναι, ως και DJ Κίος. Νομίζω ότι η υψηλή πιστότητα του ήχου στη σημερινή εκπομπή και ό,τι θα ακουστεί καλό, φέρει την σφραγίδα του Χρήστου Κιώση, της τεράστιας και πολυσχηδούς αυτής προσωπικότητας. Λοιπόν, για να τα βάλουμε πράγματα σε μία σειρά, ένα-δυο θεματάκια κωδικοποιημένα που θα σας δώσουν ίσως τροφή για σκέψη στην σημερινή εκπομπή και μετά, αμέσως μετά από τα θεματάκια αυτά, θέλω να πούμε ένα αντίο, νομίζω ο Παναγιώτης δεν διαφωνήσει καθόλου. Ναι, ήθελα να το πω πριν ξεκινήσεις. Στον οπαδό του Ολυμπιακού. Στον οπαδό του Ολυμπιακού, ναι, και στον Ανδρέα Μπόμι. Πέθανε ο Μπόμις. Ναι, πήγαν σου λέω και μήνυμα, λέω το ξέρει Παναγιώτη σίγουρα. Δεν το είδα. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Έφυγε, ναι, την Παρασκευή έφυγε ο Ανδρέας Μπόμις. Σόπα. Ωραία, οπότε πάμε να δώσουμε τα κωδικοποιημένα θεματάκια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το αντίο μας. Και καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους δικούς τους, στον οπαδό του Ολυμπιακού. Ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, ήταν ήδη μέσα στο. Όταν ήταν στο Καραϊσκάκι, παιδιά. Αυτό δεν ξέρω. Ή όταν πήγε στο νοσοκομείο, νομίζω, το παλέψανε. Νομίζω ότι στο νοσοκομείο, ναι. Κολπική στο νοσοκομείο, έτσι. Μαρμαριγή. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Είναι κάτι παραπλήρω. Τέσσερα παιδιά έχει. Είχε. Είχε ο άνθρωπος. Ναι. Τώρα, ό,τι και να πεις, αντίο στον οπαδό του Ολυμπιακού. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους δικούς του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ξεκινάμε έτσι, επειδή είναι μέσα στο χωράφι μας, έτσι, μέσα στο ποδοσφαιρικό χωράφι. Να πούμε για επικοινωνία μαζί μας προς το παρόν μόνο SMS-ική. FM κενό, μήνυμα αποστολή στο 54526 για τα γυαλιά. FM κενό, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Δίπλα γυαλιά. Είναι ή οράσεως ή ηλίου. Αξία 65 ευρώ. Από τα Opticon Express θα πήγε, ευχαριστούμε. Αποστολή στο 54526. Σήμερα πάμε εκτάκτος μόνο Παναγιώτης Παπαδόπουλας, Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς, λόγω του ταξιδιού του Χρήσανθου Τσαλτίδη στην Αθήνα για να καλύψει για τον Λίμπερο τον αγώνα Απόλλων Σμύρνης, Άρης Θεσσαλονίκης στο Γεώργιος Καμάρας. Ζωντανά στις 7 η ώρα από τον Λίμπερο και από την ΕΡΤ. Δηλαδή, τώρα, αν είχε Final Four ο Άρης, πώς θα το άλλο, καμιά εβδομάδα. Θα επιστρέψει, δεν θα είναι και αύριο μαζί μας, νομίζω, ο Χρήστος, έτσι δεν είπε. Εντάξει, ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε κάποια κωδικοποιημένα θεματάκια ποδοσφαιρικά. Θα σας κατευθύνουμε λίγο τη σκέψη. Όχι τίποτα τραγικό, λίγο, ένα-δυο έτσι, τροφούλα για το πρωί, να μην είμαστε γυμνοί και να μην έτσι αερολογούμε. Για να ακούσουμε λοιπόν λιγάκι. Εννοείται ότι δεν βάζουμε quiz γιατί μπαίνουμε με το κομμάτι αυτό. Γιατί μπαίνουμε με Oasis. Το θεωρώ τραγικό το να πούμε το γιατί πραγματικά είναι για γκασμάδες και ακροατές γκασμάδες. Νομίζω ότι δεν έχουμε. Λοιπόν. Α, δες το. Λοιπόν. Πιάστε το, δεν χρειάζεται, εντάξει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Για να ξεκινήσουμε. Έτσι. Να καλημερίσουμε πρώτα τον διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ Πανετολικός. Τον Αλέξανδρο Τσαμούρη. Μ' αρέσει που δεν το βάζεις κάτω.
είναι πραγματικός θεός. Εδώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζει παράταση. Στο 98 ο Φαρίζαν. Λοιπόν, ο οποίος δίνει 4 λεπτά καθυστερήσεις. Πώς το ήθελες. Το μήνυμα που μπορούσε να δώσει. Σωστά. Εντάξει, 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ήθελες κι άλλο. Και με το που κερδίζει ο Πανετολικός το πλάγιο. Δεν λένε έχουν το σημειοφορείδι της άρτης. Στην ευθεία της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ και λίγο πιο μπροστά σφυρίζει τη λήξη στο 4-3. Σου λέει κάτσε μην γίνει στραβή. Αλέξανδρε Τσαμούρη, είσαι θεός. Γεια σου Άλεξ. Θέλω να γίνω φίλος σου. Γίνε όπως όσο θες. Είσαι θεός. Θα πάτε για τη φούρ. Διαιτητή Αλέξανδρε Τσαμούρη, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι από εδώ. Δεν είδα καν από πού είναι. Από τη Σιόν. Δεν είδα καν από πού είναι. Είσαι θεός. Έτσι, μπράβο. Είσαι θεός. Δίνεις το μίνιμουμ τα 4 δευτερόλεπτα. Έτσι. Και στο πλάγιο, στο 4-3, λες κάτσε να μην γίνει ξερή και σφυρίζεις τη λήξη. Μπράβο, Μάριε. Και έχω τον Τραγιανό τον Δέλα να κάνει σεμνά και ταπεινά δηλώσεις μετά τον αγώνα στο θρηνητικό κανάλι. Και αφού λέει δύο πράγματα έτσι αγωνιστικά ο άνθρωπος. Αφού λέει, πέταξε το μυστρί και το τέτοιο και το χαρμάρι που είχε κάνει. Λέει να ζητήσω από τους διαιτητές να μας σέβονται περισσότερο αν είναι δυνατόν. Σώπα, Τραγιανέ, στην Τούμπα μην περιμένεις περισσότερο σεβασμό. Καλημέρα. Δεν θα κάνεις και τον παρά 2-2. Μ' αρέσει που δεν το βάζεις κάτω. Συνέχισε έτσι, Μάριε. Μία βαθιά υπόκληση, πραγματικά βαθιά υπόκληση, στον 23χρονο Σενεγαλέζο στόπερ του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός, τον Παπ Αμπού Σισε. Σισε. Μου θύμισε τον Φώτη Παπαδόπουλο. Α, του Εθνικού. Του Εθνικού. Έτσι, ναι. Σε ένα παιχνίδι στο Χαριλάου με τον Άρη. Άρης Εθνικός. 0-1. Στο οποίο ο Φώτης με διαλυμένο το πόδι, ο Εθνικός χάνει από το πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο, 1-0, με γκολ του Αντώνη Γιουγκούδη. Ήμουνα μέσα. Γιουγκούδης. Χάνει ο Εθνικός, θέλει οπωσδήποτε τουλάχιστον ισοπαλία. Έπαιξε ο αρμόδρος με Γιουγκούδη. Γιατί κινδύνευε. Και ο Φώτης Απαδόπουλος, Παναγιώτη, με διαλυμένο πόδι, έχει περάσει μπροστά επί 30 λεπτά και παίζει φορ. Μπράβο. Και κάνει απίστευτα πράγματα. Χθες ο Παμπαμπού Σισε έχει γίνει κάτι ανάμεσα σε Θανάση και Γιάννη Αντετοκούμπο. Κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό για τη μάχη της τέταρτης θέσης. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αν υπήρχε Θεός, αν υπήρχε Θεός, προφανώς και δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο υπεράνθρωπος του Φρεντερίκου Νίτσε. Θα έπρεπε να είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ. Αν υπήρχε Θεός. Για να μην σου πω και ο Πάκου δύο πονταλάκια λιγότερα. Όχι. Στη χειρότερη λέω περίπτωση θα ήταν μαζί με τον Πάκου. Έβγαζε μάτια μέσα στην τέτοια, με τον Απόλλων Αθηνών. Έβγαζε μάτια μέσα στην Κρήτη. Είναι. Κέρδισε καθαρά και δίκαια μέσα στη Νέα Σμύρνη. Πόσο είναι. Έχεις δίκιο, ναι. 6 βαθμούς πίσω. Είναι. 6. 6 βαθμούς πίσω. 9 δηλαδή. 9. 9. Δεν ξέρει πάλι. Και επειδή έχω και την ισομαρία 10. Δηλαδή πρέπει να κάνω 4 σύντες. Λοιπόν, το πέναλτι που δεν δίνει εψέσον Ολυμπιακό. Ο Ελβετός διαιτητής Γιακοτέτ. Είναι πέναλτι με ελβετικό σουγιά. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνει ο καλός μου ο Φεντερίκο Μακέδα. Παίρνει την μπάλα με το αριστερό χέρι μέσα στην περιοχή και την βγάζει έξω. Δηλαδή Χρήστο το είδες. Δεν το είδε, τι νομίζεις, του λες αλήθεια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ κράτησε το παιχνίδι το Λιντμπάρσκι. Κόκκινη κάρτα ήταν εκεί πέρα στο Λιντμπάρσκι. Και έχει μπροστά ακόμη 2,5 μέρες παιχνίδι. Βγάζει την μπάλα ο Φεντερίκο Μακέδα με το αριστερό χέρι κανονικά. Την παίρνει μπροστά, τη στρώνει και τη βγάζει. Και δεν δίνει πέναλτι. Ο Γιακοτέτ, διαιτητής ο Ελβετός, του συνδέσμου δυτικής Ζυρίχης. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι, και εγώ το σκέφτηκα. Τελείως λατινομεξικανό. Το βλέπω, αλλά το είδα, το τσέκαρα κι αλλού. Είναι Γιακοτέτ. Είναι την παγκοσμιοποίησή μου μέσα, τέλος πάντων. Ωραίο παιδί, μαλαχρινό αγόρι, ωραίο παιδί. Ας φέρουμε παιδιά Έλληνες διαιτητές. Και μια ερώτηση. Πότε υπολογίζει ο κόσμος να κάνει νίκη ευρεία Ολυμπιακός? Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι, πότε θα κάνει μια ευρεία νίκη? Αν κάνει νίκη. Έτσι. Ερώτηση, θέμα από Χρήστο Κιώση. Πότε θα κάνει επιτέλους την πρώτη του νίκη ο Απόλλων Σμύρνης? Και έχει σημασία το ερώτημα το οποίο θέτει. Πότε θα κάνει επιτέλους την πρώτη του νίκη ο Απόλλων Σμύρνης? Θυμίζουμε ότι για όσους βλέπετε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής ελληνικής Super League να είναι σηκωμένη, είναι σηκωμένη, θα πέσει γύρω στις 9 παρα 10, 9 παρα 5, να πάνε όλα καλά γιατί η Ελλάδα είμαστε, με τον αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης με τον Άρη. Και έχει σημασία το γεγονός ότι το ρωτάει αυτό, το θέτει ως ερώτημα, ο Χρήστος ο Κιώσης. Παραπάνω δεν θέλουμε να πούμε.
Η μέρα σαφέστατα ανήκει θεματικά εδώ στο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Καθώς για όσους το γνωρίζουν, χθες είχαμε στην τρίτη αγωνιστική της ελληνικής Super League Ηρακλής 1908. Γενιακός 1972. Και ρωτάω Παπαδόπουλα. Ναι. Ποιος μεγάλος σήμερα, πολύ ναι. μεγάλος ευρωπαϊκός σύλλογος, ναι. γεννήθηκε μόλις το 1972. Η Paris Saint-Germain. Τι είμαι εγώ, ρε Ασλάμα. Μπράβο, ρε Γατώνη. Πιστεύω ότι ήταν... Αν και είχα την εντύπωση ότι είναι το 70, να σου πω την αλήθεια. Αλλά... Όχι, δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό, ναι. το 72. 72. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν Ηρακλής 1908, Εγινιακός 1972, 1-1, ημίχρονο 0-0. Θα τα ακούσετε τον κόσμο με τον Τζαλτίδη εδώ πέρα. Άσος και over 4,5, άσος και over 5,5, άσος και over 6,5, πάρ' το 1-1. Με τους πιερείς να προηγούνται στο 78 λεπτό με τον Ιβάν Πέριτς. Προσέξτε, και όχι η Ιβάν. Και εκεί η Ιβάν σε κυνηγάει. Όχι η Ιβάν. Όχι η Ιβάν Πέρισιτς, η Ιβάν Πέριτς. Έτσι, όχι ο Κροάτης άσος της... Πού είναι αυτός, Ίντερ, πού είναι αυτός? Ίντερ. Στην Ίντερ, ναι. Αλλά ο 26χρονος Σέρβος μέσος, Ιβάν Πέριτς, ο οποίος ήρθε πέρσι τον Γενάρη στον Εγινιακό, είναι ο star player της ομάδας, βοήθησε τα μέγιστα ώστε να μείνει στην κατηγορία πέρσι. Και φέτος είναι και πάλι από τους κορυφαίους σε έναν ευνηδιασμό που ξέρετε όλοι πάρα πολύ ωραία στο Καφτατζόγλιο στάδιο με τον Φανίδη να σερβίρει από δεξιά και τον Ιβάν Πέριτς σε πρώτο χρόνο να πλασάρει για το 0-1. Ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 87ο λεπτό με ποιον άλλον, ποιον? Με τον παίκτη που πέρασε αλλαγή, με ποιον άλλον. Ρόβας. Με τον Χρήστο Ρόβα, έτσι, τον 24χρονο Έλληνα επιθετικό, με ένα τσαφ δεξί πλασέ. Αλλά το θέμα είναι ότι το έβαλε το γκολ από την πολύ ωραία ενέργεια του Γιάννη του Πασά, ο οποίος κόβει ευνηδιασμό, βλέπει γήπεδο, κάνει 35 μπαλιά μπροστά. Ο Εμμάνουελ Περόν έξυπνα μένει εκτός φάσης γιατί είναι εκτεθειμένος offside. Φεύγει ο Χρήστος Ρόβας και πλασάρει, κάνει το 1-1. Πολιορκεί απίστευτα ο Ηρακλής για περίπου 12-13 τελευταία λεπτά. Αργά για πάρα πολύ αργά. Το θέμα είναι το εξής. Πού παίζετε τώρα? Ερώτηση στους φίλους του Ηρακλέους. Χρειάζεται προπονητή το ρόστερ αυτό, όχι του Ηρακλή, το ρόστερ αυτό. Χρειάζεται προπονητή για να κερδίσει αυτόν τον Εγινιακό με παιδιά από τα οποία δεν γνωρίζουμε, με ποδοσφαιρικό background σε υψηλή κατηγορία, ούτε έναν. Κοίταξε όμως, δεν τυχαίο ότι και ο Εγινιακός πήγε μέσα στην Πάτρα. Και έχασε τον Ινταφεύγα, ίσο παλαιό. Ναι, στον Ινταφεύγα. Τα 2-2, συγγνώμη, ναι. Ναι. Βρε τα παιδιά, δεν είναι μια χαρά. Μπορεί... Μια χαρά. Εγώ ρωτάω. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο, το ζητώ συγγνώμη. Μιλάμε περίπου μια δεκαετία μαζί. Είναι 45-47 ετών. Δεν ξέρω το όνομά του. Μαγκελάνος. Μου λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση των παικτών, θα έστελνα τους δύο από τους τέσσερις αρχηγούς. Θα πει να πει, ο Νίκος Γιαμπάρης, να πει, coach, σήμερα ξεκουράσου. Κάτσε στα VIP και δες πώς βάζουμε 5 γκολ έτσι για σένα, χαβαλέ, χωρίς να είσαι στον πάγκο. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υποτιμώ τον Εγινιακό σαν ιστορία, σαν σύλλογο. Τον σέβομαι το ίδιο με τη Real Madrid, τον Μπάο και τον Ολυμπιακό και τη Λίβερπουλ. Το σέβομαι το ίδιο. Αυτό το ρόστερ, το ένα με το άλλο. Δηλαδή, αν οι παίκτες του Εγινιακού, εψέ, φορούσαν και οι 11 και οι 3 αλλαγές τους, φανέλα του Ηρακλή, το μάτς πόσο θα έλεγε. Εγώ λέω 0-5. Τι προπονητή. Τι προπονητή! Με πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, τη ΑΕΚ, στο Θεό σου. Του Ατρομήτου και βασικούς αστέρια στις ομάδες τότε, έτσι. Δηλαδή, το ρόστερ αυτό του Ηρακλέους θέλει προπονητή. Και δίνει και ο διαιτητής δύο φάουλ καλής θέλησης για μένα, στο τελευταίο πεντάλεπτο. Υπέρ του Ηρακλέους. Εγώ το ένα δεν το έδινα ποτέ ειδικά. Καλά, όχι ένα φάουλ για μέσα γκολ. Γεμίζαμε το πλάι. Αλλά είναι γεμίζαμε το πλάι. Καθυστερείς πώς είχε εκεί. Νομίζω έδωσε. Εκεί δεν ξέρεις ακριβώς. Όχι, το έχω, περίμενε. Πού είναι ρε του Ηρακλή. Πού χάθηκε. 4 λεπτά. 4. Σωστά. 4 λεπτά. Πόσο κράτησε. Σωστά. Σωστά. Κράτησε 4. Σωστά. Κράτησε 4. Κράτησε 4. Κράτησε και 5. Όχι, όχι. 4. Δεν μπορεί να πήγε 4,5. Και να πω και κάτι, τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Εγινιακός κάνει κάτι περίεργα. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Θα ήταν περίεργο να ήταν και για μένα, 0-43, όχι 78. Δίνει και δύο φάουλ στην Ηρακλή τα οποία είναι καλή θέληση. Μάλιστα. Ειδικά το ένα, εγώ δεν το έδινα. Από το αριστερά που γεμίζει ο Μετρινός. Εγώ δεν το έδινα. Είναι λίγο φάουλ καλή θέληση στην έδρα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα μας προλαβαίνει ο Χρήστος Κιώσης. Και θα θέλαμε κυρίως εννοείται από τους φίλους του Ηρακλέους. Για προπονητή επόμενο. Είχαμε την παρέτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Εψέ.
Για προπονητή, επόμενο. Ποιον θέλουνε? Τον Σωτήρη Αντωνίου? Τον Άκη τον Μάτζιο? Τον Μιχάλη τον Γρηγορίου? Τον Σάβα τον Παντελίδη? Ο οποίος ερωτοτροπεί με τη Θεσσαλονίκη εδώ και 4-24 ώρα. Ή μήπως θέλουν τον μουσική Χρήστο? Άντε πες το, μας κάμε. Αυτόν που εδώ, ενώ είναι χωρίς δουλειά εδώ και 8 μέρες, είναι ακόμη στην πόλη. Πήγε ψέ για φαγητό στη Νέα Κρίνη. Του μίλησαν ο παντή του Ηρακλέους. Χαμογέλασε με πολύ πολύ θετικό τρόπο. Μήπως θέλουν Παναγιώτη Παπαδόπουλα, τον Πάκο? Ερέρα. Α, έμεινε εδώ. Ήρθε. Σου λέει, θα πάω στην Εσπανιόλ της Θεσσαλονίκης. Κατάλαβες. Χθες τον είδαν ναι. Χθες τον είδαν έτρωγε στη Νέα Κρίνη. Τον άνθρωπο που τον μίλησαν. Και θα ζει για τη μέρα που θα αντιμετωπίσει τον Άρη Χαριλάου. Κατάλαβες. Θα είναι ένας γαλανός των πάγκων. Πώς τον είπες να τα πάει σε πιαν? Στην Εσπανιόλ της Θεσσαλονίκης. Εσπανιόλ. Ναι. Έκανε τον Άρη, τον βάζει πολύ κάτω τον Ηρακλή. Αυτό είπε για Λεγκανές, εγώ δεν είπα για Λεγκανές. Ναι, Εσπανιόλ, όχι για την ιστορία, ενώ ρε παιδί μου. Σαν το Μοντζουίκ, το παλιό τη Εσπανιόλ, το γήπεδο κτλ. Το χρώμα, όλο αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα, φίλοι του Ηρακλέους. Σωτήρη Αντωνίου, Άκη Μάντζιο, Μιχάλη Γρηγορίου, Σάβα Παντελίδη ή Πάκο Ερέρα που είναι ακόμη στην πόλη. Και όταν τον πλησίασαν χθες στη Νέα την Κρίνη, ο παδί του Ηρακλέους ήταν χαμογελαστός και θετικότατος στον αντιθεί με την κιανόλευκη προπονητική φόρμα. FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Όταν γυρίσουμε το διάλειμμα, θέλω δύο λεπτά και να πω δύο πραγματάκια, έτσι. Να πω και εγώ το αντίμο στον Βόμι. Ναι, και θέλω να πω και δύο πραγματάκια για το ποδόσφαιρο που είδαμε χθες. Θα σου πω. Θα πω για τον. Τι ώρα είναι, ρε Παναγιώτη? Τι ώρα είναι και μισή. Ναι. Θα το κάνουμε και στο διάλειμμα τώρα. Ναι. Και όταν επιστρέψουμε, μπαίνουμε με Ανδρέα Μπόμι. Ωραία. Εντάξει. Θα αφήσω να πει πρώτα ο Παναγιώτης και να πω εγώ μετά ως μεγαλύτερος για τον Ανδρέα Μπόμι. Μόνο δύο λόγια. Ποια είναι η πρακτική προσφορά του και ποια είναι η μη πρακτική. Στην πρακτική η προσφορά του είναι ολοφάνερο. Δεν σχολιάζω. Είναι η βιβλιογραφία αυτό. Σε ένα ποδόσφαιρο που βιβλιογραφία είναι ανέκδοτο. Εγώ αγαπώ την πόλη μου. Την αγαπώ την πόλη μου. Άρα θέλω οι ομάδες της να πηγαίνουν καλά. Γι' αυτό και ακούμε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και ακούμε, Manchester City. Είμαστε μαζί της. Η ψυχή μας, η καρδιά μας, το πνεύμα μας είναι με την αγαπημένη ομάδα των αδερφών Γκάλαχερ. Στην ουρά τι γίνεται, με εσάς όμως. Τον Oasis. Δεν χάστα, δεν χρειάζεται. Μπράβο στην Manchester United. Μπράβο. Που χθες. Μπράβο, ρε πουλιτάρια. Που χθες προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε. Ναι. Πάλεψε ιδιαίτερα. Προσπάθησε όσο μπορούσε. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε να, δεν ήταν δυνατόν να αντισταθεί σε μια ομάδα που είναι με διαφορά, έχει με διαφορά το κορυφαίο ρόστερ στον πλανήτη. Ναι. Το έχω πει εδώ και 5 χρόνια, είναι ο ορισμός της ομάδας μεικτή πλανήτη, ξεκάθαρα, μόνο αυτή, καμία άλλη. Με τέταρτες και τρίτες επιλογές που σε άλλα μεγάλα κλαμπ θα έπαιζαν βασικότατοι. Και όταν βρεθεί box to box με τη Liverpool σε ένα match do or die, τελειώνουν τα πάντα. Κατάλαβες τι γίνεται? Σε όποια κατάσταση και είναι Liverpool. Αυτό θα γίνει, κατάλαβες? Αυτό θα γίνει. Άσε, κάνεις πάλι έμαθα, δεν το είδα. Τι έμαθα? Κάνεις μεγάλη αλητία. Τι αλητία έκανα, ρε Χρήστο, το είδες? Το είδες πριν, το είδες εσύ? Εντάξει, μπορεί. Μια φορά. Δίνει offside. Οι άλλοι διαμαρτύρονται, γίνεται σκηνικό. Ας παλέψει φούλα τα άλλα παιχνίδια. Και μου λέει ένα παιδί προς τιμήν του Λίβερπουλ, μου λέει, βλέπουμε την μπάλα, λέει, γκολ η Λίβερπουλ. Να πάρουν στην πρέμια οι Έλληνες διαιτητές. Εύχομαι ολόψυχα να χάσεις έτσι από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο γύρο. Πού είναι το 22 βαθμού που θα είμαι? Ας πάρει το 19. Όχι, αν έχανες εσύ έτσι. Αν έχανες εσύ. Α, εσύ το θέλω κόλο σου. Σε ένα θέλω κολαρικό σου. Περίμενε. Ποδομάδα δεν θα σα έχω. Και σε ένα Αργυρίς και ο Τσαλτίδης. Περίμενε. Περίμενε. Θα σα κάνω διάφορε προτάσει. Πρέπει να βγει χρονιά. Πώς θα βγει αλλιώς, ρε φίλε? Πώς θα βγει? Παίζει τώρα εθνική. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι στου 11. Την παράλληλη θα είμαι στου 15. Τι θα κάνουμε? Μελομακάρο θα τρώνε οι άλλοι. Φοβερό πράγμα. Ωραία. Ναι. Πριν δώσουμε του χορηγού μα, ναι, μήνυμα από έναν Ηρακλειδέα που βλέπει καντάρια μπάλα πέρα από τι ιστορικέ γνώσει. Έχει απίστευτη ποδοσφαιρική κρίση. Καλά, δεν σημαίνει ότι είναι και ο λόγος του θέσφατο. Αλλά γενικά το παιδί βλέπει μπάλα. Είναι ο Θωμάς ο Στόντον, ο παδός του Ηρακλέους και της έξω από εδώ στην Αγγλία, που λέει: μακάρι να έρθει ο Γρηγορίου. Είναι από όλους ο πιο δύσκολος ο Γρηγορίου, αγαπητέ Θωμά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά Μιχάλης Γρηγορίου είναι πολύ δύσκολο. Ή ο Παντελίδης. Αλλά, λέει ο Θωμάς ο Στόντον, μόνο με εγγυήσεις για ποιοτικές μεταγραφές τον Γενάρη. Πιο εφικτός είναι ο Μάντζιος, λέει ο Θωμάς ο Στόντον, Πάκο Ερέρα, ούτε απ' έξω από τη Μίκρα.
Γιατί πώς δεν τους πληρώσετε με δινάρια. Ο βασιλιάς του Μαρμάρου τι κάνει. Δεν στέλνει τίποτα. Έτσι, οι φίλοι του Ρακλέους συμφωνείτε με Θαμαστόν τον. Μακάρι να έρθει ο Γρηγορίου ή ο Παντελίδης. Αλλά μόνο με εγγυήσεις για ποιοτικές μεταγραφές το Γενάρη. Πιο εφικτός ο Μάντζιος, Πάκο Ερέρα, ούτε απ' έξω από την Μίκρα. Φίλοι, Γενάρη θα είναι πολύ αργά τώρα. Τι να λέμε. Καλά, έχει μωρέ. Football League είναι, εντάξει, Ηρακλής είναι. Εγώ ξέρω, δύο μάτια έχει νίκη. Θα γυρίσει κιόλα κάτω. Τώρα έχει και λίγο. Ναι. Εντάξει, θα γυρίσει κιόλα. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, καλά. Παναγιώτη. Διαλόγ. Μιλάς γερμανικά. Έλα, εργαζόμενο τον Ηρακλή. Έτσι, συγγνώμη, για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπες τώρα στο dialog.gr ή κάλεσε στο 2312-209-209. Κοντά μας και ο Σπύρος Γιαβορίδης. Μιλάμε για όνομα εγγύηση, όχι για αστεία. Γιαβορίδης Σπύρος, στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Επισκευάζει την παλιά σου μπαλκονόπορτα, η οποία δεν βλέπετε, είναι σαν την μπαλκονόπορτα της παράγκας του Σαββόπουλου και την κάνει σαν την μπαλκονόπορτα του Buckingham Palace του Λάντον. Γιαβορίδη Σπύρος, κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία με Σπύρο Γιαβορίδη 2315-53-93-10. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, χωρίς κουίζ, απλά FM και νότρο, ματεπώνυμό σου, δίπλα τη λέξη γυαλιά, οπωσδήποτε, αποστολή στο 54-526. Καλημερίζουμε Αντώνη, the master of όρασης, Δημητριάδη, τον Opticon Express, τον Mr. Opticon Express. Εντάξει, καλά, μια χαρά είναι, Παναγιώτη, μια χαρά. Μια χαρά. Παιδιά, υπάρχει, πέφτει ξύλο με τα μηνύματα, γίνεται χαμός, με τρελή συμμετοχή. Δεν πειράζει. Είδες. Επαναλαμβάνουμε ένα ζευγάρι. Κάνεις τις προσπάθειές σου εκεί πέρα με τις, τα λεπτά των καθυστερήσεων και τα πλάγια. Αλλά, ναι. Ο κόσμος άρχισε. Δεν πειράζει, ο κόσμος εντάξει, οκ. Okay, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως από τα Opticon Express αξίας 65 ευρώ με ένα πολύ πολύ απλό τρόπο, χωρίς κουιζάκι. Πληκτρολογείς το κινητό σου FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε, αποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, όπου μπορείς να ασφαλίσεις ακόμα και το σπίτι σου, έτσι, από 80 ευρώ την εξοχική σου μάλλον κατοικία, για ένα χρόνο από κλοπές, πυρκαγιές, πλημμύρες και 25 ακόμα περίπου καλύψεις. Στο margaritopoulos.com και στο 2131-278-279. Γιαβορίδη Σπύρος, μεγάλη παικτούρα στην εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων στην κάτω Τούμπα Επταλόφου 31. Τηλεφωνική επικοινωνία με Σπύρο Γιαβορίδη 2315-53-93-10. Πες του, εξηγήσου λίγο, ρε Γιαβορίδη, μια τιμούλα καλύτερη. Ακούμε στην Τρόικα, μας πρίζουν κάθε πρωί. Σίγουρα κάτι θα κάνει ο φίλος μας ο Σπύρος. Νοχελικός και ο κιόσαρος. Λοιπόν, από το αντίο μου εγώ στον Ανδρέα Μπόμη. Τον άνθρωπο που μου γέμισε, ή σχεδόν γέμισε τέλος πάντων, τα παιδικά μου χρόνια με τα αλμανάκ του, τα γκολ 81, 80, 81, 82, 83 και 84 Μάρι. Δεν είχε βγει μετά άλλο, είχαν βγει 4. Σε ποια εφημερίδα γράφω, απογευματινή νομίζω. Λοιπόν, ε? Ξεκίνησε το 59. Ναι. Να πω, αν μου επιτρέπει ο Παναγιώτης, ως ναι, μεγαλύτερος, ναι, ναι, να πω δύο λόγια και μετά σπίτι τη δεδομένη αυτή τη χίλια. Για τον Ανδρέα Μπόμη. Θα ξεκινήσω πρώτα από την πρακτική πλευρά και μετά την μικρή εικόνα και μετά ποια είναι η μεγάλη. Η μικρή εικόνα, ποια είναι, που είναι τεράστια, όταν λέω μικρή, είναι τεράστια. Σε μια εποχή που στην Ελλάδα βιβλιογραφία και ποδόσφαιρο ήτανε ανέκδοτο, ο Μπόμης, ο Ανδρέας, μας έδωσε βιβλιογραφία ποδοσφαιρική. Είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Το λέω εγώ σαν τίτλο, περιεκτικά. Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο και βιβλιογραφία στην Ελλάδα παραμένει ανέκδοτο. Ναι. Παραμένει ανέκδοτο. Απλά τώρα έχεις τη δυνατότητα, ναι, και την ευχέρεια, λόγω γκουγκλαρίσματος, κάποιες πληροφορίες που μπορεί να σου διαφεύγουν, τότε ήταν και πολύ δύσκολο, έτσι. Ναι. Στοιχεία και τα λοιπά για τα πρωταθλήματα, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Το αλμανάκα που ναι, έβγαζε, έτσι. Το 81, ναι, 82, 83, 84. Είναι αυτό που λέω. Έδωσε στο ποδόσφαιρο σε μια εποχή που ήταν κάτι παραπάνω από ανέκδοτο, ελληνικό ποδόσφαιρο και βιβλιογραφία. Μας έβαλε να αγοράζουμε, να πηγαίνουμε, να παίρνουμε, να έχουμε στα χέρια μας βιβλίο. Ναι. Βιβλίο, έτσι. Αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη του προσφορά. Έχει περίπου, ο πλέον πολυγραφότατος Έλληνας δημοσιογράφος. Δεν θα βάλω στον Ραγκοπούλο τον Χρήστο, που είναι της τελευταίας γενιάς, της επόμενης γενιάς. Ναι. Νομίζω σε αριθμό τα βιβλία του είναι πολύ πιο λίγα. Απλά του Χρήστου έχουν και λογοτεχνική αξία. Ναι. Του Χρήστου, οπότε δεν συγκρίνω καν. Και βιώματα, έτσι. Ναι. Ο ίδιος, νομίζω, ο Χρήστος Τυρακόπουλος, για τον Ανδρέα Μπόμη, και δεν έχει κάποιο άρθρο αυτές τις μέρες. Μπορεί να κάνει αυτές τις μέρες να γράψει το παιδί, δεν ξέρω και μπορεί να έχει ήδη γράψει. Σαφώς θα υποκλινότανε στο έργο του Ανδρέα του Μπόμη. Στην πρακτική του πλευρά είναι αυτό. Ναι. Και θα πω και το άλλο.
Και μετά ό,τι θέλει, πάνω σε αυτά σου πει ο Παναγιώτης Λεπτομέρειας ό,τι θέλει, ναι. Ό,τι θέλει. Σε όλη την πορεία, από το 1959 μέχρι και σήμερα, δίδαξε αυτό που κάποια στιγμή μου είπε ο ηθοποιός Τρίφων Καρατζάς. Ήθος. Λέει αυτό που λες, μπράβο Παναγιώτη, αυτό λέει που λες που δεν έχουν οι νέοι ηθοποιοί, ενώ έχουν φανταστικό ταλέντο, σε πολλές περιπτώσεις, πολύ περισσότερο από εμάς, είναι το σκηνικό ήθος. Το πάνω στη σκηνή, το σκηνικό ήθος που περνούσε, λέει, η γενιά μου και οι πιο παλιές γενιές. Ο Ανδρέας Μπόμης είναι, φοβάμαι, ο προτελευταίος, ένας ακόμη έχει μείνει, που δίδαξε δημοσιογραφικό ήθος. Ένας είναι ο Ανδρέας ο Μπόμης πάνω σε αυτό. Δεν θυμάμαι κανένα να έχει να πει το παραμικρό. Το παραμικρό για τον Ανδρέα τον Μπόμη. Δίδαξε δημοσιογραφικό ήθος που πλέον εκλείπει σαν ύφος και σαν στυλ, αν θέλετε. Ποιος είναι ο ένας που έμεινε, είναι προφανές, αδικό τώρα, είναι ένας με τέτοια ακτινοβολία. Είναι κι άλλοι. Αδικό δασκάλος που είναι ακόμη στη ζωή. Εντάξει. Είχα την τύχη να έχω ένα τέτοιο δάσκαλο εγώ, το Σταύρο τον Παλτίδη, στη Μακεδονία το 81. Μεγάλη τύχη. Θεός χωρέστον. Έφυγε πολύ νέος. Και εκεί είχα διευθυντή τον Σταύρο τον Ρεπανά. Καλημερίζω τα παιδιά του και ειδικά τον Αντώνη μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Με συγκίνηση. Ήταν σε αυτή την κατηγορία ο Ανδρέας Μπόμης. Δίδαξε δημοσιογραφικό ήθος. Παναγιώτη, πες ό,τι θες. Τώρα, το θέμα ήταν, δεν ήταν ποτέ στο προσκήνιο, ε. Εννοώ, ρε παιδί μου, τηλεοπτικά να το γνωρίζει ο κόσμος έτσι. Δηλαδή, πάντα ήταν χαμηλών τόνων. Ναι. Πώς σας το πω, δηλαδή, απλά αρθρογραφού. Σε αποκειμενή ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ήταν και τα εφημερίδες. Εφημερίδες. Ξεκινάει το 59 από την Ακρόπολη. Ναι, Ακρόπολη, ναι. Απογευματινή 1960-1984. Παιδιά, και εγώ τα θυμάμαι αυτά απ' έξω. Εγώ δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά στην απογευματινή. Απλά δεν την έπαιρνα, ναι. Λέω, για άλλους λόγους. Μπράβο. Ναι. Ελεύθερος τύπος από το 83 ως διευθυντής έκδοσης. Ναι. Και στο Έθνος, τεράστιο έργο, στο Έθνος. 1984 με 2000, όπου είχε, συνέλαβε, ήταν ο εμπνευστής, ναι, του ένθετου στο Έθνος. Έθνοσπορ, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Υπάρχει μέχρι σήμερα, ναι. Και ήταν Ευαγγέλιο. Που για τα δεδομένα εκείνης, ναι, εποχής, τώρα 90 Ελλάδα. Μπράβο. Ξέρεις, έτσι. Δεν υπήρχε Δευτέρα, ναι, που να μην πάρω Έθνοσπορ. Πέρα από όλες τις άλλες που, ναι, έπαιρνα. Έτσι. Και υπάρχει, αν θέλει ο Παναγιώτης. Και είναι τρομακτικό το γεγονός ότι σαν Ελλάδα, έτσι, ενώ έχουν περάσει, παιδί μου, άπειρες εφημερίδες αθλητικές. Ωραία. Δεν έχουν υπάρξει πολλά περιοδικά. Ομάδα, Μάτς και Σπορ. Μετά υπήρχε ένα διάστημα. Το 11 είχε βγει για πολύ λίγα τεύχη. Τα έχω πάρει ευτυχώς όλα. Για περιοδικά λες. Ναι, μηνιαίο. Να πούμε το Φίλαθλο Κόσμο. Επί Χούντας. Δεν το πρόλαβα το μάτι. Έχω τουλάχιστον 3-4 ναι. Γιατί, ναι, εδώ πέρα για να μην, ναι, αδικούμε λόγω, εσύ λόγω γενιάς, δεν μπορεί να το ξέρεις. Ναι. Σου λέω το Φίλαθλο Κόσμο. Επί Χούντας. Έχω 3-4 τεύχη, εκ των οποίων τα δύο περιοδικό είναι από την πορεία του. Περιοδικά, περιοδικό, ναι. Θα πάθει σοκ. Ναι. Θα σου φύγει η ψυχή. Ναι. Δεν υπάρχει το φωτογραφικό υλικό από τα Everton Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός Everton. Ναι. Σήμερα. Ναι. Περιοδικό τέλειο να βγει σήμερα. Δεν έχω δει εγώ. Δεν υπάρχει. Και με Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Τη ρεβάνς. Για αρκετά χρόνια ήταν η ομάδα, εβδομαδίο. Ναι. Μετά Μάτς και Σπορ. Ναι. Μετά σου λέω είχε βγει το 11, το οποίο ήταν μηνιαίο. Ναι. Είχαν βγει πολύ κατεύχη. Και είχε βγει ένα περιοδικό, το Λίμπερο Μάριε. Ναι. Το 1990-91 τότε. Πάλι για κανένα δύο χρόνια. Αυτό ήταν. Τέλος. Τέλος. Ναι. Είναι φοβερό το σκεφτείς ότι δεν υπάρχει περιοδικό, ρε παιδί μου, πέραν του Εθνικού Σπορ. Ναι. Έστω και σαν ένθετο όπως έβγαινε. Ωραία. Οπότε είναι αυτό που λέω εγώ. Η τεράστια προσφορά του είναι, η προσφορά του είναι πραγματικά ο Όλυμπος σε αυτό που λέμε βιβλιογραφία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, τα ετήσια αλμανάκ ελληνικού ποδοσφαίρου, 80-83. Η επίτομη έκδοση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, 1990. Αδιανόητο για Ελλάδα. Ποιο. Επίτομη έκδοση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, 1990. Έτσι. Το έχω. Ένα τρίτομο. Ναι, ναι, μπράβο. Αλμανάκ, τρίτομο, ναι, αλμανάκ του ελληνικού ποδοσφαίρου. 91-92 κάπου 92, εκεί. Μπράβο. Τα έχω και αυτά, ναι. Γκολ 2000, ένα αιώνα ποδόσφαιρο, 1999. Πραγματικό Ευαγγέλιο που ζυγίζει περίπου 3 κιλά. Αυτό δεν το έχω πάρει. Βέβαια. Ναι. Και το αυτή είναι η ιστορία της Εθνικής Ελλάδας και πώς φτάσαμε στην Αφρική το 2009. Και άλλα ακόμη βιβλία. Ναι. Και άλλα ακόμη βιβλία. Δηλαδή στα γκολ 81-82-83, θυμάσαι, έχει κάτι, ναι, φωτογραφίες. Γιατί πήγαινε με ενότητες, ρε παιδί μου. Ναι. Πρωτάθλημα της Εθνικής, κύπελο Ελλάδος, ιστορία κτλ. Και, ναι, και πήγαινε μετά παγκόσμιο κύπελο και κάποια παιχνίδια της Εθνικής από, ναι, παλιά, 50-60-62, ναι, και έχει κάτι φωτογραφίες, ναι, μέσα σπρώμαυρες, εκπληκτικές. Εκπληκτικές. Ήτανε ο υπεύθυνος της αθλητικής εκπομπής Αθλόραμα και είχε και το ρόλο του σχολιαστή στην εκπομπή Κόσμος των Σπορ. Κόσμος των Σπορ. Με πάντα υπέροχη παρουσία. Υπέροχη παρουσία. Μιλάμε για πραγματικά, δηλαδή δίπλα στο δημοσιογραφικό ήθος
θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος στο λίμα αυτό να βάλει τη φωτογραφία του Ανδρέα του Μπόμι. Λέμε σαν εκπομπή. Ναι. Πες και πες. Ωραία. Αντίο. Να είναι αυτό το χρόνο που θα το σκεπάσει. Νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω ότι η κηδεία είναι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Πραγματικά ντρέπομαι για το ότι δεν είδα σε καμία εφημερίδα πρωτοσέλιδο την είδηση του θανάτου του, ενώ αθλητική. Πραγματικά θλίβομαι. Τις είδα σχεδόν όλες. Πραγματικά θλίβομαι, ούτε, το εννοώ. Ούτε μία ρεσί. Δεν είδα σε καμία. Την Παρασκευή το πρωί δεν έφυγε Χρήστο. Λες Σάββατο, Κυριακή. Μόνο αν έφυγε την Παρασκευή πάρα πάρα πολύ αργά και δεν πρόλαβαν του Σαββάτου. Δηλαδή, τις είδα σχεδόν όλες. Δεν είδα πουθενά πρωτοσέλιδο να γίνεται η είδηση του ανάτου Ανδρέα του Μπόμι. Έφυγε ένα κομμάτι του ελληνικού αθλητισμού. Τόσο μα τόσο απλά. Εγώ να ευχαριστήσω ανθρώπους σαν τον Ανδρέα Μπόμι, έτσι, που γεμίσαν τα παιδικά μου χρόνια με αυτό που αγάπησα πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο, έτσι. Πάρα πολύ. Και μου δίνει τρομερή πάσα ο θάνατος του Ανδρέα Μπόμι, αν υπάρχει τελικά αυτός ο θάνατος στη ζωή, γιατί μπορεί και η ζωή να είναι θάνατος. Anyway, μου δίνει πάσα για να πούμε για ποιο λόγο αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο πολλοί από εμάς, έτσι. Είναι το χθεσινό παιχνίδι, ο πρώτος τελικός του κυπέλλου Λιμπερταδόρες, Boca Juniors River Plate. Δεν με ενδιαφέρει η χώρα, με ενδιαφέρει τεράστια, τεράστια ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον. Αυτά να τα βλέπουν τα καθήκια της UEFA, η Ιφαντίνο κτλ. Και τα κλάσικο της πλάκας, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, που η μόδα τα έχει κάνει τώρα κλάσικο, να κερδίζει η Μπαρτσελόνα 1-6 με στον Περναμπέου 2-6 και να βγάζει φωτογραφίες τον Μέση ή τον Ροναλντίνιο, οπαδοί, αντίπαλοι οπαδοί, εγώ δεν λέω να τους δίνουνε. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η ατμόσφαιρα μύρισε ποδοσφαιρίλα. Βλέπεις τις φάτσες τους, cut figures, έχουν μείνει ρε παιδί μου σε μια εποχή αγνή και να σου πω κάτι. Μένουν και οι ποδοσφαιριστές εκεί πέρα, Μάρη. Οι Λατίνοι εκεί πέρα είναι διαφορετική σχέση με το όταν πας στην Ευρώπη. Όταν πας στην Ευρώπη, τους παίρνουν πρέφαρε φίλοι τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Ειδικά στην Ισπανία. Καλά, ρε. Ο Τρεζεκέ, ένα τεράστιο respect στον Τρεζεκέ, που πήγε στη River Plate ενώ έχει πέσει β' κατηγορία, σε σχέση με κάτι άλλους τυχαίους στην ψυχή, όπως είναι ο Ετώ και κάποιοι άλλοι που έχουν πάει στην Βλαδικαυκάς και δεν ξέρω εγώ πού, ή στην Ιαπωνία για τα, στην Κίνα για τα χρήματα. Και δεν πας να ζεις αυτό το πράγμα. Μύρισε ποδοσφαιρίλα. Χθες ήταν εκπληκτικό αυτό το συνέστημα. Ήταν και μέρα, δεν ήταν βράδυ. Όλα. Ο τρόπος πανηγυρίζουν, οι φάτσες τους. Μέχρι και οι Αργιανοί το έχουν πάρει αυτό το πράγμα. Όχι στα τραγούδια που λένε οι οπαδοί της Μπόκα. Την είδηση μόνο για όσους δεν ξέρουν, γιατί πολλοί μας ακούν τώρα δεν ξέρουν τι έχει γίνει χθες. Ναι. Στο τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες. Στο πρώτο ποδάρι, έτσι, ναι. Γιατί υπάρχει και δεύτερο ποδάρι. Αυτό είναι τραγικό βέβαια. Δεν το σχολιάζω καν, αυτό είναι τραγικό. Τελικός διπλός για μένα είναι αστείο, ανέκδοτο, δεν υπάρχει. Εντάξει, το φαρό ήταν. Ναι. Boca Juniors, River Plate 2-2, ημίχρονο 2-1. Σ' ακούω. Και ο τρόπος που λένε τα τραγούδια, να έχεις προσέξει, κουνά το χέρι έτσι περίεργα. Το κάνουν έτσι. Τώρα δεν υπάρχει εικόνα. Στο δείχνω απλά. Ναι. Γιατί μου έκανε εντύπωση ένα παιχνίδι ξάνθη άτσι πριν χρόνια. Κάνει σπασμένο καρπό. Ναι. Παντομήμα πάνω. Ναι. Του σα μπορεί να το δουν, ρε παιδί, αν μπουν μέσα και δουν βιντεάκι κτλ. Το καταλάβουν. Σε ένα παιχνίδι ξάνθη άρης, κάποιοι Αργιανοί το κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Λέω δες εδώ. Ναι. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Μπόμι που θύμισε χθες το Boca Juniors River Plate. Ο Ανδρέας Μπόμις είναι ένας από τους λόγους που αγάπησε έτσι το ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο. Βαρέθηκα να βλέπω παιχνίδια Bayer Real που μπορεί να συναντιώσω μια φορά στα 30 χρόνια και τώρα να συναντιούνται, ρε παιδί μου, ό,τι αν γίνει κάποια στιγμή στους 8, στους 16, στους 4. Δεν θέλω τέτοιο ποδόσφαιρο. Στον όμιλο. Στον όμιλο, παιχνίδια διάφορα κτλ. Okay. Σαν τα μούτρα το κάνατε. Σαν τα μούτρα σας. Αυτά, Μαρία. Ναι. Ποια διαιτησία? Άφηνε το παιχνίδι. Το πρώτο. Ναι. Εκπληκτικό λοιπόν στο πρώτο. Εγώ περίμενα κανένα 0-0. Χιλιανός, έτσι ένα γομάρι. Ναι. Βέβαια να πω ότι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν φάτσες που πρέπει να συλληφθούν. Δεν πειράζει, ρε Μάρι. Δηλαδή. Ρε φίλε, πολύ καλτήλα. Στα γκολ, ρε φίλε, δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή. Οι φάτσες δεν υπάρχουν. Ο Ραμόν άμπειλα. Τον συλλαμβάνει η αστυνομία. Και αν πει γιατί υπάρχει, γιατί είσαι έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω ο Ραμόν Άμπιλα αν μπορεί να έρθει στην Ευρώπη για τουρισμό, ας πούμε, και να μην το σταματήσουν στα αεροδρόμια παντού. Σε συγκινεί όμως, ρε φίλε, όλο αυτό που είδες χθες, η ατμόσφαιρα σε γοητεύει λίγο. Δεν μπορεί, αποκλείται να μην σ' άρεσε, ρε Μάρι. Ναι, βέβαια, ναι. Το ξέρω, γιατί σε ξέρω σαν άνθρωπο, έτσι. Δεν ξέρω το δεύτερο. Λοιπόν, 1-0 ο Ραμόν Άμπιλα στο 33. Στο καπάκι 1-1. Ναι, στο 35 ο Λούκας Πράτο γράφει το 1-1 με συρτό διαγώνιο δεξί. Σουτ. Τραυματίζεται ο Παβόν και περνάει η αλλαγή ο Ντάριο Μπενεντέ. Και σκοράρει ναι. Στο 45-1 ναι. Με υποκλίνομαι στο παλικάρι που καθόταν δίπλα μου. Εκεί βλέπαμε το μάτς. Τα μάτς μάλλον. Και λέει
Το γκολ είναι Ντέμις Νικολαίδης. Ναι. Συμφωνώ απίστευτα. Έχει δίκιο, ναι. Με τον αμυντικό κρεμασμένο πάνω του, γυρισμένη πλάτη στην εστία, εκτέλεση φάουλ από τον άξονα, γυριστή κεφαλιά στο αριστερό γάμα. Γκολ Ντέμις Νικολαίδης. Πραγματικά. Και Βασίλης Δημητριάδης, θα πω εγώ. Μας είχε βάλει ένα τέτοιο Δημητριάδης. Τον 90 άρεσε, ναι. Το 90 άρεσε, πάω και ένα 0. Και ίσως και Δημήτρης Γκέσιος. Και Δημήτρης Γκέσιος. Να είναι καλά ο κύριος Γκέσιος εκεί. Κάπου τον βλέπουν εκεί στη γειτονιά. Λέτε, εγώ δεν μπορώ να τον έχω πετύχει ποτέ. Μπορεί να τον γνωρίζει τον άνθρωπο. Να το δω και να τον γνωρίζει τον Δημήτρη Γκέσιο. Τον έχω δει καμιά δεκαετία φορά να παίζει 15. Και το 2-2 έγινε πού, παιδιά, στο 62-63, κάπου εκεί, ναι. Ναι, ναι. Θυμάσαι ποιο. Αυτό γκολ. Α, κάτσε, το είδα, ρε. Ναι, το είδα. Το είδα, κάνει κεφαλιά προς τα πίσω ο άνθρωπος. Ναι. Από τα δεξιά γίνεται γέμισμα, τι είναι και πάει κεφαλιά προς. Δεν θυμάμαι τον παίκτη εγώ. Να με αξιώσει ο Θεός, αν υπάρχει, να βρεθώ κάποια στιγμή σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ρε φίλε, σε ένα τέτοιο γήπεδο, να θυμηθώ αυτή την ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Να το έχουν κάνει εδώ πέρα στην Ευρώπη. Του συχαίνεσαι, ρε μάρε. Του συχαίνεσαι δηλαδή αυτό το πράγμα. Ένα θεατράκι τη πλάκα. Εδώ και η Ιταλία ακόμα σε ατμόσφαιρα ήταν καλή, ρε παιδί μου. Έχω χαλάσει και αυτή. Δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι τελείως ζουν για αυτό το πράγμα. Είναι ο ρυθμός τους, είναι η ζωή τους, είναι αυτό εδώ. Το Boca River, το Racing Club Independiente που για εκεί γίνεται άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay. Η UEFA θέλει αυτό το πράγμα. Θεατράκι, να μην κρεμάμε πάνω γιατί έχουμε τις διαφημίσεις εκεί πέρα. Άφηνε δύο θέσεις κενές, όχι τα διαχωριστικά. Εντάξει, λόγω ασφάλειας, ναι, οκ. Okay. Αλλά είναι ένα θεατράκι. Ένα θεατράκι το οποίο είναι και συχαμερό. Ελεϊνό και ευτυχώς χθες δύο ώρες χορτάσαμε, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Μύρισα ποδόσφαιρο, μύρισα γρασίδι, μύρισα υδρότα, μύρισα πάθος, μύρισα την κρίνια της επόμενης μέρας για την ηττημένη ομάδα από τους οπαδούς. Όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό. Λαύρος εναντίον του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ο Παναγιώτης Απαδόπουλας. Έτσι. Τότε του εύχομαι ολόψυχα η Λίβρο να πάει και να παίζει εκεί, να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Και να πάει και πάω καλά. Ναι. Και να πάει. Μακάρι να πάει και πάω, να παίζει μόνιμα εκεί, κανένα πρόβλημα. Θα σα παίρνω από Μπένος Άιρες, θα λέτε εσύ για τις διαιτητές εδώ πέρα, με τον Χρύσανθο. Πραγματικά ο Σετός. Νομίζω ότι σήμερα απολαμβάνεται εκπομπή, αυτή την αίσθηση έχω. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, σε αδικούμε τόση ώρα και είναι και λίγο καντεμιά να μην το διαβάζουμε το μήνυμά σου. Ο Νίκος, ο 331, καλημέρα και καλή εβδομάδα στην ωραία παρέα. Άρα αυτομάτως προφανώς μπαίνεις για γυαλιά, έτσι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ότι μπαίνεις για γυαλιά. Γιατί για να δίνεις ονοματεπώνυμο, έτσι είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Ό,τι τύπο θέλεις εσύ, χωρίς quiz σήμερα. Έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα, επειδή είναι και ηλιόλουστη η Δευτέρα. Οπότε FM και ένα ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις γυαλιά. Το αποστέλεσε το 54-526. Μία καλημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Φίλε, για τους φίλους του Ηρακλέους, που ένα-δύο παιδιά με ρώτησαν χθες για τον Κριστιαν Κούστα, τον 21χρονο Αλβανό επιθετικό της River Plate, του Αιγινιακού, συγγνώμη, αν έχει καμία συγγένεια με τον Σοκόλ Κούστα. Του παλιό, εγώ δεν το γνώριζα. Ο Γιώργος Ματζιούκης μου είπε, και δεν το ρώτησα δύο-τρεις δημοσιογράφους, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Ανιψιός. Ο Γιώργος Ματζιούκης μου είπε, δεν ξέρω αν κάνω πλάκα, φάνηκε να μιλάει σοβαρά το παιδί, ότι είναι ανιψιός του. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω, ποντάρω στο ότι ο Γιώργος Ματζιούκης μου απάντησε σοβαρά. Κούστα, πώς είχε παίξει το Ηρακλή. Ο Σοκόλ. Δύο χρονιές νομίζω. Δύο χρονιές. Σου άρεσε. Ναι, τον είχε δει. Πεκτούρα. Ναι. Πεκτούρα, ναι, πεκτούρα, ναι. Τον είχε δει ο συγχωρεμένος. Στο. Ζούντμπι... Σε Ολυμπιακό. Ζούντμπι Γκρέταρσον. Σε Ολυμπιακό Σαμουρτάρι. Ζήκη Γκρέταρσον για μένα κορυφαίος ξένος παίκτης στην Ελλάδα. Όχι, ο Ζούντμπι. Ο κορυφαίος ξένος στην Ελλάδα, Ζήκη Γκρέταρσον. Και θυμίζει μετά. Τον ακροατή του Ζούντμπι που έστειλε μηνύματα. Έχει εξαφανιστεί ο Ζούντμπι. Μας ακούει, μωρέ, μας ακούει. Αυτά. Να πούμε κάτι. Αυτή η εβδομάδα και πραγματικά θα πληγωθώ αν όταν δώσουμε στο τέλος της εβδομάδας προσκλήσεις δεν γίνει ρημαδιό. Αυτή η εβδομάδα. Ο κιθαρίστας τον Έρος μη δίνει στο νοσοκομείο, να ξέρεις. Ναι. Κάπου το διάβασα χθες. Ναι. Πώς το λένε. Τζο Πέρι. Ναι. Ο Τζο Πέρι, ναι. Τον ήλπιγε να πω Στίβ Πέρι. Ο Τζο Πέρι, ναι. Αυτή η εβδομάδα στον Λίμπερο και στην Θεσσαλονίκη είναι εβδομάδα Brit Floyd. Έχουμε το τεράστιο live στην Αθήνα 16 του μηνός, Παρασκευή. Στη Θεσσαλονίκη 17 του μηνού. Στο Fix Factory of Sound, το μεγάλο live των Brit Floyd, μία μπαντάρα tribute του Pink Floyd, θεωρείται η κορυφαία tribute μπάντα στον κόσμο, στους Pink Floyd, από το Liverpool, αν ενθυμούμε καλώς. Το εισιτήριο κοστίζει 35 ευρώ, ο Λίμπερο θα δίνει μονές προσκλήσεις. Λογικά θα δίνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το λέμε από τώρα. Έτσι, θα πληρωθεί το κινητό σας, μονοματεπώνυμο και τα λοιπά,
Αποστολή στο 54-526. Το Σάββατο είναι στη Θεσσαλονίκη. Live, το οποίο δεν χάνεται, με τα φυσική εμπειρία. Οι Brit Floyd αφυκνύονται στην φτωχομάνα Θεσσαλονίκη με δυο νταλίκες οπτικοακουστικό υλικό. Η κορυφαία tribute μπάντα με απίστευτο show σε tribute στους Pink Floyd. Έτσι, πραγματικά είναι ξεχωριστό επαιτειακό θέαμα. Είναι 45 χρόνια από το The Dark Side of the Moon. Έτσι, και σε αυτό παίζουν βασικά στο show τους αυτό οι Pink Floyd. 35 ευρώ είναι το εισιτήριο. Okay. 130 είναι η Αθηνά, από το Κορδελιό. Η 130, αν δεν είναι... Τέλος πάντων, ναι, το διαβάζουμε μετά. Αυτή πρέπει να είναι. Κάνεις ένα λαθάκι, θέλω να σε προφυλάξω, αλλά δεν πειράζει. Το διαβάζουμε τώρα. Περίμενε. Καλημέρα, παιδιά, από πάνω ξεκινάει. Καλημέρα, παιδιά. Βρε παπ, λογικό είναι ο Άρης να κάνει χορογραφίες όπως η Μπόκα, αφού είμαστε η Μπόκα της Ελλάδας. Μην ξεχνάς ότι και η Μπόκα έπεσε κατηγορία, αλλά πήρε τα πάνω της. Έτσι θα γίνει και με τον Άρη, λέει η λατρεμένη Αθηνά από το κυτρινόμαυρο Ελευθέριο. Αθηνούλα μου, η River Plate έπαιζε κατηγορία, όχι η Μπόκα. Οι άλλοι κλέγανε. Φίλε, εκείνο ήταν συγκλονιστικό. Δεν θυμάστε τελευταίο μάτσο, έτσι όσοι το έχεις δει. Δεν έχει πέσει η Μπόκα. Δεν έχει πέσει η Μπόκα ποτέ. Δεν ξέρω αν έχει πέσει ποτέ. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, πρόσφατο όμως ήταν το γεγονός με την River Plate, ρε παιδί μου. Α, ναι, τώρα μπορεί να έχει εννοεί... 30 χρόνια. Εγώ μήπως είπε... Ναι, αυτό δεν μπορεί να πέλε έτσι. Άρα μπορεί η κοπέλα να έχει. Όχι, μπερδεύτηκε. Άκου τώρα τι σου λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ναι, άλλο μπορεί όμως να έχει πέσει και η Μπόκα. Εγώ δεν ξέρω. Το λέω, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Δεν ασχολούμαι με αυτούς. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Dialog. Έναν εργαστή για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπες τώρα στο dialog.gr ή κάλεσε στο 2312-209-209. Αποχαιρετούμε και η Jenkso Service. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις back. Ένας όμως για να τα καθαρίσεις. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος άμεσου ψεκασμού του αυτοκινήτου σας, Chief C. Από όλες 18 κατ' Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Καλημέρα σε όλους. Πάνω μου, πόσο πολύ συμφωνώ μαζί σου. Against modern UEFA football με την υπογραφή του τεράστιου West Hamius, οπαδού της West Ham, του Απόλλωνος Καλαμαριάς και της Τωρίνο. Έτσι είναι. Πόση ευτυχία ακόμη να ζητήσει κάποιος. Τωρίνο, Απόλλων Καλαμαριάς και West Ham. Να σε καλά, West Hamius. Και συγκινούμε προσωπικά από τον ή την 618. Ήταν, να θυμάμαι, νικητές ένας κύριος και μια κυρία την Παρασκευή. Ευχαριστούμε για τα εισιτήρια του θεάτρου την Παρασκευή. Υπέροχη παράσταση. Αξίζει να την δει κάποιος. Αναφέρεσαι βέβαια, φίλη ή φίλε 618, στην παράσταση Καληνύχτα Μαργαρίτα. Με την σφραγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στην Μονή Λαζαριστών. Σαφώς και αξίζει. Εγώ θα πάω να τη δω. Κάποια στιγμή θα με αξιώσει, πιστεύω Θεός. Του Γεράσιμου Σταύρου σε σκηνοθεσία του Φώτη του Μακρύ. Είναι διήγημα από του Δημήτρη Χατζή. Είναι Μαργαρίτα Περδικάρη ο κανονικός τίτλος. Με τον Γιώργο Νινιό και την Κατερίνα Παπαδάκη. Νινιός πόσο είναι τώρα? Χαίρομαι πάρα πολύ. Το έχει πέρασει, μεγάλη, ε. Παιδιά. Συγνέκες. Ναι, Παναγιώτη, sorry. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να εισπράττουμε ένα τέτοιο ευχαριστώ. Μπράβο. Γίνεται πάρα πολύ σπάνια. Έστα, Μάρια. Έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία για μας. Σε σήκωσα τους. Πραγματικά. Τώρα, το φεστιβάλ τελείωσε, του κινηματογράφου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα παιδιά που καθημερινά ερχόταν και μου μιλούσανε και κάποιοι με αγκάλιαζαν και με φιλούσανε. Mm. Είτε με ξέρουν από τη Μαρμίτα, είτε από τη ραδιοφωνική πορεία. Δεν έχω λόγια, παιδιά, ό,τι μου έχετε πει, το κρεμάω παράσημο στο στήθος μου και ό,τι έχετε πει για τον Παναγιώτη. Πάτσε, ευχαριστώ. Και κυρίως ευχαριστώ αυτούς που δεν έχουν πει το παραμικρό του Τζαλτίδη. Κάτι δείχνει αυτό. και κυρίως ο παδί του Άρεος. Εσένα και χωρίς να σε δουν, σε καταλαβαίνουμε. Εγώ μια φορά πήρα έναν, ο οποίος δεν βλέπει, ναι, ο άνθρωπος, με το ταξί, ναι, και πιάσαμε κουβέντα και κατάλαβε, ναι, τη φωνή μου. Που, ναι. Δεν είναι χαρακτηριστική φωνή μου, έτσι. Ναι. Φοβερό, ιδιαίτερα όμως, βέβαια, να είναι καλά ο άνθρωπος. Mm. Να είναι καλά. Ιδιαίτερα όμως ευχαριστώ τον Ραφαήλ, τριτοετή στην ιατρική, που με διέλυσε με την πηγαία αρχοντική ευγένειά του. Ραφαήλ, δεν έχω λόγια. Άλλο να πάω ξάκι. Δηλαδή το ότι δεν πάω, το παιδί υποστηρίζει ομάδα της Αθήνας. Ο Ραφαήλ. Δύσκολο να τα πάω με τέτοια συμπεριφορά. Νόμιζα ότι γύρισα στην Αθήνα του Μεσοπολέμου σε παλαιά σκοπή. Καφέ ζαχαροπλαστείο, πατησερί, που θυμίζει Παρίσι, με την ευγένειά σου, Ραφαήλ, δεν έχω λόγια και δεν έχω λόγια για τον Βυσαρίωνα, φοιτητή εδώ από την Λάρισα, για την αγκαλιά που μου έκανε. Μπράβο.
Χθες το βράδυ στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του φεστιβάλ. Το παοξάκι του ποινιού, μπράβο. Βυσαρίων, να είσαι καλά. Καθόλου παδό του Πάουκ. Ούτε αυτό. Κοίτα εδώ, ρε γαμό. Ούτε αυτό. Και Λαρισαίος Πάουκ, δύσκολα. Ε, καλά. Πολύ δύσκολα. Έτσι. Βάρε διάλειμμα. Και 10 πήγε. Ο 130. Η 130 θέτει ερώτημα. Ναι. Καλείστε να το απαντήσετε. Αλήθεια, ο Πάουκ κέρδισε εχθές. Με αυτόν γκολ. Με πέναλτι. Ή φυσούσε και μπήκε γκολ. Το είδα 15 φορές. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνει το γκολ. Μα χτυπάει πρώτα στον Πρίγιοβιτς. Χτυπάει πρώτα η μπάλα στο αριστερό χέρι του Πρίγιοβιτς, ο οποίος στηρίζεται στον αριστερό ώμο του Νίκου του Μαρινάκη. Τόσο απλά. Έτσι. Έχει πέσει και η μεγάλη μπόκα. Προφανώς. Μας λέει η Αθηνά. Έχει πέσει και η μεγάλη μπόκα. Αλλά καλούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ να απαντήσουν. Πώς κέρδισε ο ΠΑΟΚ? Με αυτόν γκολ? Με πέναλτι? Ή με πενάλτι, ή φυσούσε και μπήκε γκολ? Ρωτάει η Αθηνά από το Κιτρινόβρο Κορδελιό. Break και επανερχόμαστε και με ανοιχτές γραμμές. Να είμαστε πάλι. Παιδιά, έχουμε απ' έξω το... όλοι έχουν τον ταλκά τους. Η Μαριλή έχει το δικό της. Έτσι, μας έβαλε βιντεάκι, στο οποίο βιντεάκι γυρίζει και την κοιτάζει τη Μαριλής ο Ρουβάς. Και κλείνει λίγο το, νομίζει έχει τίκο ο Ρουβάς, κλείνει το αριστερό μάτι. Και λέει, δες για πόση ώρα με κοίταξε. Και το βλέπω, το ξαναβλέπω. Πρέπει να είναι ένα ενδέκατο του δευτερολέπτου, από ό,τι κατάλαβα. Ενδέκατο του δευτερολέπτου. Ρε το Μαριλιζάκι, να είναι καλά. Αφού δίνουν τέτοια πράγματα, δίνουν χαρά στους ανθρώπους. Εμένα, σου πούμε, για να κοιτάζει ο Γκλεν Χόντλ. Ναι. Έστω για το. Α, τη φωτογραφία την έχω δώσει που είμαι στα δύο μέτρα, ε. Έτσι. Τι έβαλε. Ναι. Ρουβά έβαλε. Σάκι. Ρουβά είναι διάφανα κρίνα, ρε. Ναι, ρε, Ρουβά είναι, ρε. Ναι. Το... Λοιπόν, μηνυματάκι από Γιώργο Ιταλό. Όσοι οδηγείτε, προσδεθείτε. Δεν τα ακούω. Τα ακούς τώρα? Έλα, πες, ναι. Έτσι. Αχ, πάμε. Έλα, μάνα, αύριο μεσημέρι φτάνω με τη Λουφτχάνσα. Πάλι με στριπτιζού έμπλεξες. Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Αυτό πώς λέγεται, σίδερα το κομμάτι ή παλιό σίδερα? Μαζί μας έχουμε τη Βασιλική Ρετσίνα. Από τη Μεσημβρία Εινοποιητική, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981. Rumen Coles είναι κοντά μας, η τεράστια αυτή βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Επιλέξτε την ακριλική κόλλα πλακιδίων Ceramicol και για τις ειδικές εφαρμογές την ακριλική κόλλα Panther A500 Super. Έτσι, A500 Super. Την μοναδική με χαλαζιακή άμμο. Καλά άκουσες, η μοναδική κόλλα με χαλαζιακή άμμο. Rumen Coles, στο Παθήλακο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310-719-229 και στο rumen.gr. Από τον Γιώσε απαιτούσα, ρε φίλε, αν θα βάλει κάτι Ρουβά, ένα μου αρέσει μόνο. Το μήνα της δέκες, φίλε. Μόνο αυτό. Αχ, εγώ θέλω το άλλο. Ποιο. Το που είναι αντιγραφή Ινβι Μάλμστιν. Και κάπως μπαίνει. Αντιγραφή, το έχω βάλει, το έχουμε βάλει μαζί, ρε, σε ερώτηση. Αντιγραφή από τον Μάλμστιν και από ένα άλλο συγκρότημα. Εμένα μου θα μπορούσε να γίνει μίξη. Thunder, σαν να μπαίνει η άνοιξη. Μου θυμίζει και λίγο Deep Purple. Το Perth Stranger. Πολύ δυνατά είναι, ρε. Χριστό, χαμήλωσε μας το 2, είμαι εγώ και ο Παναγιώτης το 4. Εκεί, καλά είμαι, τέλεια. Δίπλα μου τραγουδά. Εκεί είναι ωραία, ωραία. Τι είναι αυτό, ωραία. Η Κατάκη Σότο Group είναι κοντά μας. Ήρθε η ώρα να πάρεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η ώρα. Το καινούργιο είναι ακριβό. Οι εποχές δύσκολες. Ένα καλό μεταχειρισμένο φέρνει καλύτερη λύση. Μην ταλαιπωρήστε, γιατί εδώ, στην βόρεια την Ελλάδα, υπάρχει η Κατάκη Σότο Group. Μια εταιρεία με μεγάλη αξιοπιστία στην επιλογή και διάθεση αυτοκινήτων. Τελικά στην Κατάκη Σότο Group δεν παίρνεις μεταχειρισμένο, καινούριο παίρνεις στην τιμή μεταχειρισμένου. Μπείτε στο katakis.gr και θα αγοράσετε το αυτοκίνητο πριν καν το δείτε. Λοιπόν, όποιος θέλει σχολιάζει, θα τα πούμε και αύριο, τα βραβεία του φεστιβάλ. Απλά να αναφέρουμε το πρώτο βραβείο, με μεγάλη μας χαρά, το πήρε μια βρετανοσκυλίσια ταινία. Μια ταινία για την μοναξιά και την ακιδεία μιας σύγχρονης οικογένειας στα προάστια του Μπέρμιγχαμ. Αν κάποιος ξέρει τι σημαίνει ακιδεία, Α, Κ, Ι, Δ, Ι, ακιδεία. Έτσι, ας μας βοηθήσει λιγάκι. Διαβάζω το δελτίο τύπου από το φεστιβάλ. Το μυαλό μου πήγε στον Αποστόλη. Αποστόλη, δηλαδή η οικογένειά σου έχει μοναξιά και ακιδεία. Στα προάστια του Μπέρμιγχαμ. Του Μπέρμιγχαμ, των Midlands. Και στο περιθώριο, λέει, μιας κοινωνίας, όπως την περιγράφει στην ταινία Ray και Liz, ο Βρετανός κλασικός καλλιτέχνης Richard Billingham.
Να είναι καλά ο Ρίτσαρντ Μπίλιγχαμ. Προφανώς η ταινία θα πάρει διανομή για να τη δούμε και εμείς που δεν την είδαμε στο φεστιβάλ, γιατί την είναι πρωτοδής. Είδα καμιά σαρανταριά ταινίες. Δεν ήταν μέσα η Ρέι και η Λίζ. Γιατί ναι. Τη μία βραδιά είχε Champions League και την πάτησα πριν από Champions League. Σιγά, τι, και την άλλη. Την άλλη ήταν sold out, κάτι τέτοιο. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. 40 λεπτά περιμένει όμως ο ακροατής, να ξέρεις. Ναι. Καλημέρα κυριούλιδες. Άρης, Ρε, Γιώργος. Αυτός είναι φανταστικός. Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάντα κάθε μέρα τέτοιο μήνυμα. Να είσαι γερός, να είσαι τέτοιο μήνυμα. 123. Και θα πάμε στη γραμμή. Ακόμη δεν έχουμε απάντηση. Ρωτάει η Αθηνά το Αριανάκι από το κιτρινό Μαυροβλητέρι Κορδελιό αν ο Πάοκ τελικά κέρδισε με αυτόν γκολ, με πενάλντι ή αν φυσούσε και μπήκε γκολ. Πάμε στη γραμμή να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας από τον Bronx. Ο παδός του ΠΑΟ. Ο παδός του ΠΑΟ. Καλημέρα, Ανδρέα. Παδός πάμε. Του ΠΑΟ. Ναι. Έτσι να ακούω τον Παπαδόπουλο. Μέχρι εδώ στην Αμερική βλέπω το χαμογελό του. Ναι, σήμερα είμαι ήσυχος όμως. Βλέπεις, ε. Λείπει και ο Τσαλτίνης. Μέχρι τώρα το βέβαια θα είμαι ήσυχος. Να απαντήσω αυτή την κυρία που πήρε την Αριανού. Πώς μπήκε τον γκολ. Ναι, ρωτάει, έχει τρεις εκδοχές. Ναι, αντιπόγω πώς μπήκε. Αντιπόγω πώς μπήκε. Το φύσηξε ο Έρας, φύσηξε ο Σαβίδης από το Μακεδόνια Παλάτι και μπήκε τον γκολ. Σ' άρεσε αυτό. Φύσηξε ο Σαβίδης στο Μακεδόνια Παλάτι και έβαλε τον αγώνα. Μακεδόνια το λες. Και μπήκε τον γκολ. Ρίχνεις νερό στο μήλο των εχθρών μας. Άκου να σε πω τώρα. Δεν χαίρομαι γιατί ήθελα να τον Χρήσαντος εκεί. Να βλέπει τον Παπαδόπουλο που γελάει αυτό. Αλλά αύριο ας απαντήσω σε ένα Παπαδόπουλε για την ατμόσφαιρα που είχες που είδες στο River Plate, που είδες στο Λατινοαμερικάνικο. Ναι, για πες. Αλλά θέλω να είναι ο Χρήσαντος να με ακούσει. Α, και εσύ. Ωραία. Χαριλάω είναι καλύτερη. Θέλω να με ακούσει ο Χρήσαντος γιατί νομίζω ότι έχω νεύω τον Άρη. Αλλά θέλω να το μιλήσω αύριο να δει τη διαφορά Χαριλάου και αυτό που είδες. Αυτό που είδες είναι ζούγκλα, φιλαράκο. Ακούς. Το ζω εγώ εδώ. Το ζω εγώ εδώ. Και δεν έχω πάει το παιδί μου στο γήπεδο. Γιατί φοβάμαι τους Λατινοαμερικάνους. Τι φοβάσαι εκεί πέρα, τι να δεις. Α, περίμενε λίγο. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες φοβάσαι τους Λατίνους που είναι μέσα στις κερκίδες. Α, ναι, να δεις τι γίνεται. Να δεις τι γίνεται, φιλαράκο. Ναι, σε κάτω, να το... Θα σε πω αύριο. Δηλαδή, σε έναν αγώνα Major League, δεν μπορείς να το πας στο παιχνίδι σε έναν αγώνα Major League. Δεν λέμε Major League να παίζει Μεξικό, Κολομβίες, τέτοια να παίζουν εδώ. Αυτά λέμε. Τι μάτς να δεις στην Αμερική τέτοιο. Άρα, αυτό είναι, περίμενε. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, φοβάσαι. Μπορεί να προγραμματικά πάρω. Ναι, ναι, φοβάμαι να πάω το παιδί μου. Φοβάσαι την Αμερική, γεμάτη ασφάλεια. Ο δίπλα σου δεν ξέρει τι είναι, ρε φίλε, πίνουνε. Ναι. Αυτοί οι Λατινοαμερικάνοι που έρχονται εδώ και παίζουν. Κάντε και εσείς να δούμε popcorn. Ναι, εγώ που πήγα είδα Κολομβία το 94 στο Παγκόσμιο Κύπρο με την Ελλάδα. Φώναζε Ελλάδα και από πάνω οι Κολομβιάνοι με είπαν, μην ξέρω φωνάζει. Κολομβία Ελλάδα το 94. Δεν υπάρχει Κολομβία Ελλάδα, κάποιο άλλο θα εννοείς. Αργεντινή Ελλάδα, 4-0. Αφού είδα το Βαλτεράμα, φιλικό εκεί, τα Βετεράνια. Στην περιοδία. Στην περιοδία. Ναι, εκεί ήμουν εκεί. Που έγινε η εθνική περιοδεύων θίασος. Ασκέρι, ναι. Που είπε ο Μανολάς ως τέλειωση γιατί τρέχουμε και τέτοια, ναι. Ωραία. Αντρέα, επειδή περιμένουν άλλοι δύο. Για να βγάλουμε κόσμο. Ναι. Αύριο θα σε πάρει ό,τι θα σε πω. Εντάξει, και αύριο θα λείπει ο Χρυσάτος. Μετά θα λείπει. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Σε άξιο τώρα Αθηνά και συγκινήθηκε. Στο καλό, στο καλό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Ρίτα. Ναι. Κυρία Ρίτα, καπημένη, λατρεμένη. Ακούω τη φωνή μου όμως. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Κλείσε τη συσκευή από την οποία μας ακούς. Κυρία Ρίτα. Ας πούμε ότι την έκλεισα. Ναι, πάμε κυρία Ρίτα. Πάμε. Καταρχήν να πω ότι... Πήρατε μάλλον για το ακιδεία. Μπράβο. Για να ακούσουμε τώρα. Λέει το δελτίο τύπου, η μοναξιά και οι τελίτσες ακιδεία μιας σύγχρονης οικογένειας στα προάστια του Μπέρμπιχαμ και στο περιθώριο της κοινωνίας, όπως την περιγράφει. Ακιδεία, με ήττα και γιώτα φυσικά, σημαίνει αδιαφορία, αδράνεια, νάρκωση, αμέλεια, αφροντιστία. Λέω. Αυτό σημαίνει ακιδεία. Στη δωρική. Πιστεύω ότι... Α, Ι, Τα, Δε, Τα, Ιω, Τα, Α. Έτσι. Αδιαφορία λοιπόν, αδράνεια. Αδιαφορία, αδράνεια, νάρκωση, αμέλεια, αφροντιστία. Αφροντιστία. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ακιδεία. Νομίζω ότι δεν υπήρχε ο παδός του ΠΑΟ που να γνωρίζει τι σημαίνει ακιδεία. Σας άκουσαν τώρα και χαρήκανε. Α, ακιδεία. Εγώ είμαι
Μάριε, εγώ είμαι της παλιάς κοπής. Ναι. Και είστε Ανδρέας Μπόντος. Στα χρόνια μας μαθαίναμε ελληνικά. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ένα αυτό. Ήθελα να πω άλλο. Ότι και σαν χτες, 11-11 του 1990, έφυγε ο αξεπέραστος, ο Όλυμπος, ο αγαπητότατος Γιάννης Ρίτσος. Α, καλά μας το λέτε, βέβαια. Έχω προσκυνήσει, στο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε. Αγαπημένη μου συλλογή. Ο Γιάννης Ρίτσος δεν είναι αγαπημένος μου ποιητής. Με εξαίρεση το πότε δεν χρησιμοποιεί σονάτα. Η σονάτα του Φεγγαρόφ, πώς λέγεται. Ναι. Και η συλλογή χειρονομίες. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά έχει γράψει ο Ρίτσος. Γενικά δεν είναι αγαπημένος μου. Όχι, δεν είναι αγαπημένος μου. Πεθαίνω για Κώστα Καριωτάκη. Πεθαίνω για Κωνσταντίνο Π. Καβάφη. Αλλά ο Καριωτάκης. Πεθαίνω γενικά. Πεθαίνω για Μεσοπόλεμο. Για τους ρομαντικούς γκόθικ του Μεσοπολέμου. Πεθαίνω για Κώστα Ουράνη. Πεθαίνω για Ναπολέον Ταλαπαθιώτη. Γιατί δεν πεθαίνεις για Μαλακάση, ας πούμε. Για Μαλακάση, ναι, ναι. Όχι με Γιάννη Ρίτσο. Δεν είναι αγαπημένος μου. Είναι ο αγαπημένος μου. Τέλος πάντων, είναι γούστα. Το σέβομαι. Το σέβομαι. Και εγώ το σέβομαι. Σαπούνι υποπίθηκος, γούστο υποπίθηκος και έφαγε το σαπούνι. Δεν τίθε θέμα, ναι. Πώς. Γούστο είπε ο Πίθηκος και έφαγε το σαπούνι. Δεν τίθε θέμα. Έβγαλε, δηλαδή, κυρία Ρίτα, δηλαδή ο Μάριος έβγαλε για τον Ρίτσο μια ακηδεία. Όχι. Λατρεμένη κυρία Ρίτα. Εδώ δεν είναι η ακηδεία. Αδιαφορία είπατε. Αδιαφορία, ναι, αλλά... Πάει να σε μπερδέψει, κυρία Ρίτα. Είμαι εγώ ένας. Πάμε γιατί περιμένει και κόσμος. Κυρία Ρίτα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Να σε ακούσουμε και αύριο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Good morning. Επόμενο. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Πάει. Έλα, φιλέ. Ναι, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημερίζουμε Αποστόλη από τα προάστια του Μπέρμπιχαμ. Η οικογένειά του ζει μέσα στη μοναξιά και την ακηδεία της κοινωνίας του Μπέρμπιχαμ. Λοιπόν, καταρχήν, να διορθώσουμε κάτι. Δεν είμαι ακριβώς στο Μπέρμπιχαμ. Είμαι σε μια πόλη έξω από το Μπέρμπιχαμ, περίπου 30 μίλια βόρεια, το Λίτσφιλντ. Είναι διαφορετικό, αλλά πες Μπέρμπιχαμ. Λίτσφιλντ. Ναι, το Λίτσφιλντ. Έχει ομάδα εκεί, τοπική. Όχι, δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Εδώ είναι ένα μέρος στο οποίο, ρε παιδί μου, έρχονται οι άνθρωποι για να πεθάνουν συνήθως. Γι' αυτό είπα Σφίζια, πώς το φαντάζομαι. Δεν το είπα εγώ, το είπε κάποιος τον οποίο τύπο τιμένο στο Λίτσιλ και μ' αρέσει. Και μου λέει εδώ πέρα έρχονται άνθρωποι για να πεθάνουν. Και εννοούσε, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα πολύ ωραίο μέρος στο οποίο όσοι βγαίνουν στη σύνταξη, ξοδεύουν τα χρήματά τους για να πάρουν ένα σπίτι εδώ πέρα, γιατί είναι ένα ωραίο μέρος για να ζήσουν τα τελευταία τους χρόνια. Το κουφόβουλο της Μεγάλης Βρετανίας, μάλιστα. Λέω. Πάμε, ρε Αποστόλη, παλικάρι. Όσον αφορά την ακηδεία, σε θέματα ορθοδοξίας, ακηδεία είναι ο χαδερφισμός και η αδιαφορία για τα πνευματικά. Και είναι από τα μεγαλύτερα και τα βαρύτερα αμαρτήματα, νομίζω είναι ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα κατά την πατερική θεολογία, διότι αυτός ο οποίος έχει πέσει στην ακηδεία δεν έχει και ελπίδα σωτηρίας. Διότι δεν φροντίζει για τον εαυτό του, για τα πνευματικά του. Τέλος πάντων, αυτό ήταν παρένθεση. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, έχω μείνει κάγκελο όλο το πρώτο ημίχρονο βλέποντας τον Γκίτσιου και νομίζω ότι έχει μπει μέσα του ο Μάτος. Μιλάμε το παλικάρι. Δεν το καλά, πήγαινε. Καλά, το παλικάρι πήγαινε σε όλες τις μονομαχίες πρώτο. Ήταν μπροστά, ήταν πίσω, ήταν στα πλάγια, ήταν στο κέντρο. Αυτό έλειπε να ήταν και βαρύζρεση, αφού δεν έχει παίξει παιχνίδι. Μόνο με τον Άρη έχει παίξει. Ρε φίλε, πραγματικά σου μιλάω. Ναι, αλλά εγώ δεν περίμενα από τον αναπληρωματικό που τελευταία φορά που έπαιξε, ρε παιδί μου, δεν ήταν καλός. Μιλάμε, έπαθα σοκ χθες. Ναι. Και σου κέρδισε και πάρα πολύ χρόνο. Τρεις φορές ξάπλωσε κάτω. Τελευταίο δεκάλεπτο. Η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, ότι εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί μετά το Μάτος, πίσω από το Μάτος, νόμιζα ότι δεν είχαμε άλλο παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και παραέχουμε άλλο παίκτη. Και το παλικάρι να είναι καλά, ήταν πάρα πολύ καλό. Και πού ακόμα, που στο δεύτερο γύρο θα είμαστε 22 βαθμούς διαφορά. Θα παίξει αρκετά παιχνιδάκια. Τώρα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχασε 15 ευκαιρίες. Τι να κάνεις, βάλε παίκτη να βάλει γκολ. Σε απόλαυσα, ήσουν συγκλονιστικός στο Ζαγόρα το μεσημέρι της Παρασκευής. Άντε, τι είπε. Ήσουν καθυλωτικός. Απόλαυσα Αποστόλη. Καθυλωτικός. Πρόσεξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα θέμα με την ανάπτυξή του. Βεβαίως. Το είπα και στον Ζαγόρια. Να το ξαναπώ και τώρα. Δεν με πειράζει. Ξυλώσαμε. Η ομάδα αναπτύσσεται από τα πλάγια. Ναι. Δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι. Ωραία. Οκ.
Το πρόβλημα είναι ότι αναπτύσσεται μόνο από τα πλάγια. Και χθες 90 λεπτά δεν πέρασε μισή κάθετη πάσα. Τέλος πάντων, δεν είναι όλες οι ομάδες ατιβίδι να μπορέσουν να μας μπλοκάρουν, αλλά αυτοί που θα το κάνουν θα μας βάλουν πολύ δύσκολα. Ποιοι μείναν να το κάνουν, η Ξάνθη να το κάνει, ποιος θα το κάνει. Η ΑΕΚ να το κάνει, ο Ολυμπιακός θα το κάνει. Δεν είναι εύκολο να το κάνουν, ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων, εγώ περιμένω κάτι περισσότερο, ρε παιδί μου, από αυτούς τους καλούς παίκτες που έχουμε. Αλλά εντάξει, σε αυτή τη φάση αφού γίνεται η δουλειά μας, Παναγιώτη, εντάξει, τώρα τι να πούμε. Ας πάρω το πρωτάθλημα τώρα φέτος να γίνει μια αρχή. Ναι. Και τα υπόλοιπα όλα θα ακολουθήσουν. Να γεννηθεί. Ωραία. Μια παντοκρατορία. Ωραία. Έγινε Αποστόλη. Φιλιά Ωραία, λοιπόν έγινε, στο πανέμορφο Λίτσφιλντ, όπου οι άνθρωποι πάνε για να πεθάνουν. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Λίτσφιλντ. Μάρι, γρήγορα να πάμε στη διάλειμμα. Ναι, καλημέρα. Μην καλείτε άλλοι, παιδιά. Μην καλείτε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Γιάννης Ταρίφας ΠΑΟΚ. Να τόσο Γιάννης. Γιάννης Ταρίφας ΠΑΟΚ. Πάμε, Γιάννη Παλικάρη, μου φαντάζω ότι ένα δουλειά έχει, κάθεσε και τα τέλος πάντων. Ναι, και παίρνεις τηλέφωνο. Ναι. Δεν πειράζει, ευτυχώς μας ψυχαγωγείς εσύ, Μάριο, οπότε έτσι. Δεν πειράζει. Ναι, okay. Μεγάλος ο πόνος για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλος. Ω, μην το λες αυτό. Για τον ΠΑΟΚ, για τους άλλους. Για τον ΠΑΟΚ και μεγάλος ο πόνος. Πριν να σου πω, αυτό που ήθελα να πω, ναι, για αρχή, ναι, δεν ξέρω αν το αναφέρατε μάλλον, ναι, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχε και άλλη απώλεια ο δημοσιογραφικός κόσμος. Ναι, έφυγε το παλικάρι ο Αναστασιάδης που έκανε το Στίβο. Αντωνιάδης νομίζω. Αντωνιάδης. Χρήστο, ναι, αυτός ήταν και στην αναμετάδοση Στέλιος. του Νίκος. Νίκος Αναστασιάδης. Της Πατουλίδου. Νίκος Αντωνιάδης, ναι. Το παλικάρι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Πέθανε, νομίζω, συγχωρέθηκε το Σάββατο πρωί, ναι, κάπου εκεί. Ναι, ναι. Η φωνή του ταυτισμένη με το Στίβο. Η φωνή του, ναι. Ναι, 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 ναι. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Ναι. Σε ένα χώρο που σου δίνει μηδέν δόξα, δυστυχώς. Ναι. Μαρία, είναι χαρακτηριστικό και στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω τη λέξη. Είναι αντιραδιοφωνική, ναι, αυτή που θέλω να χρησιμοποιήσω. Ναι. Δεν κέρδισε ο Ηρακλής. Ναι. Δεν κέρδισε η μικρή ομάδα του Μάντσεστερ. Ναι. Ξανακέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ήρθε με 2-3 αποτελέσματα πάρα πολύ βολικά. Και το πρώτο πράγμα που βρήκε να πει Δευτέρα πρωί ήταν για το διαιτητή που σφύριξε, ναι, ναι, ενώ, ναι, είχε, ναι, κερδίσει ο Πανετολικός πλάγιο out. Ναι, έτσι, ναι. Μα είναι ενδεικτικό, ναι, του πόσο κόπτεται. Ναι. Βλέπει το ροή στο 4-3. Έχει δώσει 4 λεπτά το μήνυμα που μπορεί να δώσει. Τυπικός Βρετανός. Και πάει να κάνει το πλάγιο ο άνθρωπος. Έχει, είναι στον πάγκο ο Δέλας και ο Μπορμπόκης. Έχουν μείνει παγωτό οι άνθρωποι. Α, σας συνηγόταν ο Δέλας νωρίτερα. Αλλά ας δει τώρα ο Βασίλης ο Μπορμπόκης, ναι, ναι, πώς έπαιρνε, ναι, κάποια, ναι, μάτς με στην Τούμπα ο ίδιος ο Βασίλης ο Μπορμπόκης. Ναι, 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 ας τα δει τώρα. Ναι, ας τα δει τώρα ο Βασίλης ο Μπορμπόκης. Πέστα για τον Μπορμπόκη. Που μας έκανε συρρονομίες στην 7 που είχαμε 3.000 κόσμο. Σιγά μήκατε 8.000 εκεί. Αλλά Κέλβιν Σέμποε, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Έκανε τον πανηγυρισμό του. Ναι, του Ρέμπο, αυτό που έκανε ο Ρέμπο. Του Ντεμπά. Του Ντεμπά. Ναι, 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 τον, ναι, θεωρώ, ναι, από του πιο όμορφα προκλητικού πανηγυρισμού στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έρχεται μπροστά, ναι, μα, βάζει τον γκολ και κάνει ακριβώ τον πανηγυρισμό του Ντεμπά. Ακριβώ. Φανταστικό. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι και έχει προηγηθεί συγκινητικό πανηγυρισμό του Αντώνη Σαπουτζή. Που ισοφαρίζει με απευθεία εκτέλεση φάουλ στο γάμα. Έρχεται μπροστά μα, στέκεται με τα πόδια σε μικρή διάταση. Ανοιχτά χέρια. Μπράβο. Και συλλαβίζει σας αγαπώ. Δεν πειράζει. Το φαίνεται σε όλη την κερκίδα. Έτσι. Πολύ ωραίες στιγμές. Ωραίες στιγμές. Να μειώνει την Τούμπα. Πολύ ωραίες. Μεγάλες. Ένα-ένα. Ότι σοφαρίζατε. Ένα-ένα. Να τιμωρήθηκε ο Αντώνης. Τι. Ο Σαπουτζής. Δεν πιστεύω να τον τιμώρησα, λέω. Όχι. Γιατί. Ο Σαπουτζής ο βιαστής και ο Βουλμένος ο Αριανός. Έτσι. Δεν φωνάζανε. Γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ της μόδας να τιμωρούν για τους πανηγυρισμούς. Γι' αυτό το λέω. Ναι, εντάξει. Με κάποιους συμφωνώ. Με κάποιους όχι. Με κάποιους, ναι, όχι. Είναι... Βέβαια στην παγκόσμια, γιατί... ιστορία του ποδοσφαίρου. Έλα. Θα βγεις. Ναι, μετά μεσημέρι. Θα τα πούμε στη γνωστή πιάτσα. Ωραία. Γεια σου Γιάννη, να σε καλά. Γεια σου Τζον. Χρήστο, έχουμε άλλη μια γραμμή. Ωραία. Ή τέλος. Καλλιδοπούλου. Παιδιά, ανοιχτές γραμμές μετά το break. Μην ξεχνάτε, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Εωράσιος από τα Opticon Express με απλή συμμετοχή. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφεις γυαλιά και το αποστέλεις στο 54526. Οδηγούμεθα στο break με SMS του οπαδού του ΠΑΟΚ, του θαλαμοφύλακα, που λέει: στην Times Square Garden έχουν βγει, στην Times Square, συγγνώμη, σκέτο, έχουν βγει με κεράκια και φωνάζουν «Πανόπουλε, σέιβας!» Άρε κακομοιριά στο δυτικό πολιτισμό.
Πάμε Σφεράτη Μάρια, έχουμε 8 λεπτάκια μπροστά μας, 10 βαριά βαριά. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς για πολλωστή φορά την κυρία Ειρήνη και τον κύριο Βάγιο, ναι, για ό,τι κάνουνε, ναι, για τους εργαζόμενους στο Λίμπερο. Μια φορά όμως και αυτά δεν φέρανε. Είναι απίστευτο. Ναι. Τότε, αν εσύ δεν ξέρεις να τρως, είναι άλλο θέμα. Τι είναι αυτά τώρα τα εμετικά που τρως. Θεϊκά και κάκια, θεϊκά cupcakes, με αυτό το παχύρευστο άσπρο παγωμένο πάνω, που μοιάζει με γλάσο, να είναι βανίλια υποβρύχιο που λέμε. Ξετσίποτες. Απίστευτο. Να είστε καλά. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Αλλά... Να είστε καλά. Μόνο σε ένα σκεφτείτε. Μένουν ακόμη 15 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράζου από τα Opticon Express FM και ονόματα επώνυμο. Δίπλα τη λέξη γυαλιά, πιστεύω 54-526. Πάμε παραγγείλω. Μαζί μας έχουμε τέλος πάντων μέχρι να τελειώσει η εκπομπή τη Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία Ενοποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-13981 με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση. Έλα εσύ για Κατάκη και μετά εγώ Ρουμέν. Κατάκη κοντά μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα με διαφάνεια να αναρτεί το ιστορικό του κάθε αυτοκινήτου, δηλαδή σέρβις χιλιόμετρα κταίο, στο ίντερνετ. Μπαίνεις στο katakis.gr και τα βλέπεις όλα. Όλα τα αυτοκίνητα συνοδεύονται με εγγύηση έως 2 έτη, εγγύηση ατρακάριστου και επιστοποίηση πραγματικών χιλιόμετρων. Αυτή είναι η Κατάκης. Μπες στο katakis.gr και θα αγοράσεις αυτοκίνητο πριν καν το δεις. Υγρασία! Κρυό! Ξέχασέ το! Ρούμεν! Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr. Ρούμεν Κόλλες. Έχουμε γραμμή. Καλημέρα στο team. Άντε και την άλλη αγωνιστική να κόψει κανένα βαθμό Ολυμπιακός από τον Ατρόμητο. Ρε φίλε, αν το χάσει από τον Ατρόμητο, θα βγω γυμνός. Μα την Παναγία! Θα βγω γυμνός. Στην Τσιμισκή σε ώρα αιχμής. Θα την τρέξω 5 φορές πάνω κάτω. Κοίταξε, μην το κάνεις τα επόμενα 10 χρόνια. Και λένε αυτός ο τρελός πότε βγαίνει. Το Μάιο βγαίνει γυμνός κάθε χρόνο. Αν για 10 το χρόνια, έτσι θα γίνει. Από τον Ατρόμητο, πραγματικά. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη η μόνιμη εποδόστου. Ενώ η Αθηνά επανέρχεται και λέει για τον γκολ του το πρώτο του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι έβαλε το όπλο του πάνω στην μπάλα και έφυγε σφαίρα. Καλημέρα στον ακροατή, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και μάτα που υποστηρίξεις. Θανάσης, ΠΑΟΚ! Θανάσης, οπαδός του ΠΑΟΚ. Από ποιο μέρος ανεπιτρέπει ο Θανάση, μας παίρνεις? Ανάλυση, αναλυσιώτης, Γιάννη Μαθρέμα, Μαρία. Α, ωραίος. Μπορεί και να σε γνωρίζω. Πάμε, Θανάση. Και συνομήλικός του, με γνωρίζει. Πόσο 67, ρε. Το ξέρεις ότι γνωριζόμαστε, ξέρω ποιος είσαι. Εντάξει, μωρέ, τώρα έχουμε γνωριστεί παλιότερα, τώρα δεν είμαστε και φίλοι ούτε καν γνωστοί. Βρε, το κατάλαβα, αλλά ωραία, εντάξει. Ναι. Τελείωσες πέμπτο λύκειο, ρε παλικάρι μου. Πέμπτο, το κάτω. Όχι, γυμνάσιο λύκειο, 19ο. Αλλού, κάπου έξω. Α, Αλεξανδρίας. Πίσω από τη Ρεσβεστική. Ναι, αλλά στα μπαλάκια, στα μπιλιάρδα του Λάμπη. Στο Λάμπη. Στο Πανεπιστήμιο. Ναι, βρε, ναι. Α, σε ξέρω τότε σίγουρα. Σε ξέρω βατσικά σίγουρα. Ναι, γνωριζόμαστε και το Ποσειδόνιο και πάνω το Γαλαξία κτλ. Α, πες μου έτσι, δικό μου είσαι, εντάξει. Μπάσκετ στο Γαλαξία. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται τώρα, τι έγινε, τι να γίνει. Κοίταξε, Μάρια, καταρχήν αυτό είμαι το γυμνός, ρε φίλε, μην το κάνεις τώρα. Γιατί αυτό να το έκανες πριν 30 χρόνια, να το έκανες τώρα, γυμνός, μην τρέξεις. Γιατί, ρε φίλε, τι διαφορά έχει πριν 30 χρόνια. 30 χρόνια, ρε φίλε, ήταν και κουκλάκι. Τώρα, ρε φίλε, τι να τώρα δεν βλέπετε, μια χαρά είναι. Και τώρα θα κάνω αποτρίχωση και θα βγω. Θα κάνω αποτρίχωση και θα βγω. Ήταν, λέει, κουκλάκι. Ο Τσάρλι Νίκολα του Ντεπό. Βρε, α το χάσει ο Πάοκ από τον Ατρόμητο και θα χάσω 10 κιλά και θα βγω. Δεν θα το δούμε ποτέ, να ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, Μάρια, μη μας κολλάτε, ρε φίλε, τι Πάοκ ξέρεις τώρα. Κοίταξε, είναι ο Πάοκ παραδοσιακά ήταν κατσίκι όσον αφορά την τύχη, μιλάω. Γενικά το πώς τον πηγαίνουν τα πράγματα. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν είναι κατσίκι ο Πάοκ. Πάνε όλα πρίμα γκουτ. Αυτό ναι. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό, δηλαδή πραγματικά δηλαδή μας πάνε όλα φέτος. Δηλαδή τι να πω, ρε παιδί, χωρίς να παίζουμε μπάλα, με τα γνωστά προβλήματα. Εντάξει. Αλλά μας πάνε όλα πρίμα γκουτ. Όλα. Ωραία. Μπράβο, Θανάση. Τελείωσε αυτό. Άλλο. Τώρα θα κλείσω, Μάρια. Θέλω, αν βέβαια θες και εσύ, δεν είναι. Να βάλουμε κανένα κομμάτι, τι. Αν επιθυμείς, όχι. Θα σου πω γιατί στο λέω το αν επιθυμείς, γιατί εντάξει. Ένα σχόλιο, θα κλείσω. Ένα σχόλιο για τη φάση με τον Καρφλοκοτσίδα στην Μαρμίτα. Ναι, σ' ακούω. Αν θες εσύ να κάνεις ένα σχόλιο αυτό. Α, εγώ! Εγώ! Τι έγινε πάλι. Λοιπόν, ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Πάλι έγινε σκηνικό. Ο Μαλάτος, ο Γιάννης, τον οποίο τον θέλω στη Μαρμίτα. Τον θέλω. Έχει βρει πάτημα στην εκπομπή για να μαζέψει ψήφους. Το καταλάβανε και τα μικρόφωνα. Καλά, αυτό ναι. Οπότε, αν αφήσουμε αυτό να καπελώσει τα άλλα, καήκαμε. Τώρα, τον Καραφλοκοτσίδα, τον πήρε τον Παοξή, τον ατρεμένο. Τον αγαπάνε όλοι. Νομίζω Κώστα. Κάνει όλοι Καραφλοκοτσίδα. Κανείς το λέει Κώστα. Το παιδί είναι φανταστικός. Τον πήρε η μπάλα
λόγω της παρεκτροπής του Δήμου, του άλλου του Έκτσι. Χριστό. Του Δημοσθένη. Ναι, ναι, εκείνος παρεκτράπηκε, σωστό. Εκείνος το ξεφτέλησε. Το ξεφτέλησε και με τον Μαλάτο. Και με το, τον, ναι. Τον είπε 15 φορές Αλβανό. Εντάξει, περίμενε, τώρα δεν είναι λίγο αστείο αυτό. Όχι που τον είπε Αλβανό, και Κινέζο να τον έλεγε, έτσι. Μην γίνει μέρα και παρεξηγούν οι Αλβανοί μας ακούνε. Παρεκτράπηκε όπως το είπε, τελείωσε. Ναι, ναι, αυτό. Ωραία. Θανάση, επειδή περιμένουν άλλοι δύο, ναι, κάνε έναν επίλογο, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, στο επίλογο μου θα πω ότι νομίζω ότι παίρνει λίγο λάθος ο Κωστής, δηλαδή μπλέκεται με πολιτικά κομμάτια τα οποία εκεί είναι άλλα τα κόζια και... Ο Κωστής έχει γίνει σύγχρονος Φραγκεστάιν Τζούνιορ, δημιουργεί τέρατα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, ξεκάθαρα. Καλημέρα, Θανάση, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Επόμενος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, ξύπνα λίγο, πάμε, καλή εβδομάδα. Ο Θουβού. Όταν έλεγα αυτά και τον Μπόκα Ρίβερ, εσένα σκεφτόμουν. Λέω, τώρα αυτό θα έχει. Ναι, τώρα θα. Γι' αυτό πήρα. Θουβού, πάμε λίγο με ρυθμό ότι περιμένουν άλλοι τρεις και θα ουρλιάζουν οι άλλοι παίξω. Ναι, πάμε. Προτιμώ Sheffield United, Sheffield Wednesday. Εννοείται. Derby Nottingham Forest, Newcastle Sunderland. Εννοείται. Birmingham Aston Villa. Norwich Ipswich. Southampton Portsmouth. Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται το Norwich Ipswich, πώς λέγεται? Ξεχνάω ότι γιατί είναι η πλευρά της θάλασσας. Μπράβο. Ανατολικά βλέπουν. Ξεχνά το όδιο. East Anglia. Μη σου πω και... East Anglia. Μη σου πω και Chester Wrexham. Ναι. North Border Derby. Ναι, ναι. Να πω κάτι άλλο. Εντάξει, με ένα derby όλα αυτά. Είναι άλλη γρασία, άλλο κλίμα. Το ένα, άλλο το άλλο. Δεν ξέρω τι συγκρίνεται. Εμείς λέμε τα γούστα του καθενός. Ναι, εντάξει. Να πούμε για τον Παπαδόπουλο, τον λατρεμένο Παπαδόπουλο. Ναι. Ο χαρακτηρισμός Αλεπού επιτρέπεται, έτσι. Αλεπού, ναι. Καλά, ναι, εντάξει, αυτή η Αλεπού ο κ. Κώστας θα βγει τώρα, να σου πει τίποτα. Να στην πει, καθόλου. Μα τι έκανε με τον Κουλούρη. Καλά, συνεχώς. Που βγήκε, που αυτό που άκουσα την πρώτη φορά δεν τον περίμενα από αυτό να μιλάει πει, έτσι και με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Τελικά είναι ο Κυρκό. Ο Κυρκό. Πάντα ήταν Κυρκό. Ναι. Ο Κυρκό, ο οποίος θαλαμοφύλακας τον έχει κάνει 3-2. Μια χαρά του τα λέει. Πραγματικά μια χαρά του τα λέει. Πόσο κόμπλεξ μπορεί να έχει με τον Πάο, κύριος Κώστας, πραγματικά. Ναι. Που, ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος οπαδός του Πιερικού υποτίθεται. Να βγει να μας πει και να βγει. Να βγουν να μας πούν και σε εμάς κυκλισμένων των θυρών, γιατί εμείς είμαστε τον Πάο Τραμπούκι, τι κάνω στο σπανό. Σε ένα κυκλισμένο το θυρό μάτς. Α, χθες δεν είναι σκληρό. Στα VIP του ΆΚΑ το Σάββατο, ε. Όχι, χθες παίξω το γήπεδο εκείνο. Χθες. Χθες, ναι, χθες, μετά το παιχνίδι. Ναι, ναι, ωραία. Ωραία. Εντάξει. Έγινε το βουβού στο καλό. Σπανούρα το Σάββατο με Ατρόμητο. Για Άκα Ατρόμητο δεν μιλάμε, παιδιά. Άκα Ατρόμητος, ναι. Ναι, το Σάββατο. Σάββατο δεν ήταν αυτό, στο Άκα. Κυριακή, ρε Μάρια. Κυριακή ήταν το. Το Άκα Ατρόμητος, ρε παιδιά, το Σάββατο δεν έγινε. Α, Κυριακή, το χθες το μεσημέρι, sorry, εγώ, φάλω εγώ, συγγνώμη. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Κόλλησα, ρε. Τρεις ώρα δεν κόλλησα, ναι. Καλημέρα. Μ' ακούτε έτσι? Ναι. Ναι, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Παντρεμένος από Σέρες. Με θυμάστε? Έλα ρε σκύλε, ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν έχει σήμα γαμότι. Έλα, παντρεμένε. Ωχ, παντόφλα έπεσε, παντρεμένε. Χώρισε και ξαναπάρε. Πάμε, επόμενη γραμμή, Χρήστο. Επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Καλημέρα, μιλήσω. Ναι, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Ναι, έλα. Ποιος είσαι, ναι, όνομα και ομάδα, φίλε. Έλα, Ερακλειδέας είμαι, Δημήτρης λέμε. Δημήτρης, πάμε, Δημήτρη. Ναι, λοιπόν, άκου λιγάκι, θα είχα πει την άλλη φορά και με έλεγες ότι είναι παιχταράδες και ότι είναι υψηλή και τέτοια για τους παίκτες που μάζεψαν εκεί πέρα. Ναι. Μας φέραν όλα... Τους πυγμένους. Ζιαμπάρι, Πασά... μεγάλη σε ηλικία. Να φανταστείς 12 κόρες βαρέσανε και δεν πήρανε μια κεφαλιά. Κουκόλι, ναι, αφού είναι όλοι πυγμένοι κοντί. Δεν είναι όλοι κοντί, ρε φίλε. Ναι. Ωραία. Αλλά είναι για, δηλαδή, κάποιοι παίχτες, ναι, είναι για μικρά γηπεδάκια, για 5x5 να παίξουν. Ωραία, Δημήτρη. Ερώτηση. Στα γρήγορα, ερώτηση. Σου δίνω τους προπονητές που είναι οι πιο πιθανοί αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε. Σωτήρης Αντωνίου. Άσε, δεν θέλω για τους προπονητές να σε πω. Αν έχεις εργαλεία, κάνεις τη δουλειά σου. Ωραία. Χρειάζομαστε γυμναστές, διαιτολόγους και ένας να ξέρει ποιοι παίχτες έχουν δυνατότητες και τι μπορούν να κάνουν. Ωραία. Αυτό το παραμύθι τώρα με τους προπονητές, με όλους τους προπονητές που τους θεοποιούν, είναι μύθος. Σωστό. Αν έχεις εργαλεία, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Μπορείς να πάρεις ένα προπονηταρά, να τον πάρεις σε μια ομάδα στο Κορδελιό να την ανεβάσεις στην Α' Εθνική, δεν μπορεί, γιατί δεν έχει παίχτες. Σε αυτό έχεις δίκιο. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να έχεις παίχτες. Σωστό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή δεν υπάρχουν παίχτες μπροστινοί, δεν μπορούν να κάνουν μια ευκαιρία, δεν μπορούν να κάνουν μια τρίπλα. Δεν μπαίνουν στη φωτιά. Θέλουμε παιδιά ψηλά, θέλουμε εδώ αυτή η κατηγορία, όπως είχα πει και προηγουμένως, είναι κλωτσιές και μπουνιές. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, οι προπονητές, όχι μόνο αυτά που είπα, είναι πολύ λίγα,
βάζουν και τους φίλους τους. Έτσι. Δηλαδή τον έφερα εγώ, πρέπει να παίξει. Ενώ Φωστό. Υπάρχει περίπτωση να παίξει κάποιος άλλος που έχει περισσότερες ικανότητες, αλλά επειδή είναι φίλος του και επειδή τον έφερε αυτός, πρέπει να παίξει. Σωστό. Στο Ρόβα τον έχουν στον πάγκο. Σε έβαλε 38 γκολ πέρυσι και τον έχουν στον πάγκο. Σωστό, έχεις δίκιο. Χρόνια γινόταν αυτό στον Ηρακλή. Το ίδιο γινόταν και με το Λουκίνα προτού 2-3 χρόνια. Ναι. Την έβγαλε την ομάδα από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική με πόσα γκολ, με 25 γκολ και τον βάζανε 10 λεπτά. Τι γίνεται με τους προπονητές, ρε? Εσείς έχετε μικρόφωνα, γιατί δεν τους τα λέτε αυτά εδώ πέρα? Τι είναι, παρέες, είναι κλίκες, είναι να βάλω το δικό μου? Ναι. Πληρώνουμε εισιτήρια, πηγαίνουμε εκεί στο γήπεδο, φωνάζουμε. Ποιος θα παίξει, εμείς θα παίξουμε που φωνάζουμε? Σωστό. Εκεί στον Ηρακλή, και αυτός ο Παύλος, ο Μυροφορίδης, πολύ μαγιά. Όντως. Κοίτα να μάθεις μπάλα, κοίτα Παυλάκι να μάθεις μπάλα και να ξέρεις ποιος κουβαλάς. Και με μαγιά και με λόγια και αν μου ζητήσει άλλο, τώρα, αν μου ζητήσει το τηλέφωνο σου τώρα θα το δώσω, να ξέρεις. Τι, ναι, και τι έγινε, τι τον είπα, να φέρει παίκτες. Όχι, είπες όλο μαγιά, δεν είπες να φέρει παίκτες. Μαγιά στα λόγια, ότι θα βγω και θα κάνω. Πώς θα βγει με χωρίς παίκτες? Ναι, βρε, εντάξει. Ωραία. Πώς θα βγει, ρε φίλε, άμα δεν έχεις εργαλεία να κάνεις? Και κάτι ακόμα. Ναι, για να κλείσουμε. Αυτά που κάνουν οι μαγιές που μας έχουν αδικήσει, μας παίζουν 30-70, πρέπει να την πέφτουν στους διαιτητές. Να την πέφτουνε, ποιος, ποιοι? Να διαμαρτυρηθούν, ρε, η διοίκηση, ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί πέρα. Ναι. Τώρα με τον Υγειονιακό μας κόβει ένα offside το οποίο ήταν από αντίπαλο η μπάλα. Ναι. Και διαμαρτυρήθηκε ο Ηρακλής και για ένα πέναλτι. Δεν έγινε τίποτε. Ναι, σου δίνει και δύο φαουλάκια όμως στο τελευταίο πεντάλεπτο που είναι προσφορά. Έγινε Δημήτρη, έγινε παλικάρι μου. Ναι. Να σε καλά, ψυχούλα. Στο καλό. Μήνυμα Θωμάς Τόντον. Τα είπες όλα για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εγώ θα συμπλήρωνα ότι αγαπάμε το ποδόσφαιρο που παίρνει ακόμα και ζωές από την ένταση των συναισθημάτων. Παρέθεση, όσο βλάσιμο και αν ακούγεται για το χθεσινό θάνατο του Ολυμπιακού, του οπαδού του Ολυμπιακού. Κλείνει παρέθεση. Μάλιστα. Καλημέρα, Θωμάς Τόντον. Γεια σου, Θωμά. Μπικίνι και λεύκανση τουτούτ. Μην ξεχάσεις να κάνεις λέση του ντεπό. Με χαρακτηρίζει ο Γιώργος ο Ιταλός. Προτιμώ λέση του ντεπό παρά μέση της Καταλωνίας. Παναγιώτη, αυτά πολύ. Ναι, εντάξει, ναι, τα είπαμε. Ναι, ναι. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Το κομμάτι μπαίνει για τις επόμενες ομάδες που θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Μην αντιστέκονται, έτσι. Πολύ απλά. Λοιπόν, για ζευγάρι γυαλιά ηλίου, νικητής είναι ο Γεώργιος Καρακούτης. Επαναλαμβάνουμε, Γεώργιος Καρακούτης ή Οράσιος. Δεν το γνωρίζουμε. Κινητό τελειώνει σε 1-1-8. Θα επικοινωνήσει, Γεώργιε, σε λίγο μαζί σου η Μαριλίζ. Το πιπερόν είναι κοντά μας, μας στηρίζει. Σύγχρονο μαγειρίο στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων 25, περίπου 15-17 διαφορετικά φαγητά καθημερινά. Για σήμερα διαλέγω λουκάνικο χοιρινό έδεσας από το πιπερόν, το οποίο πραγματικά ζωγραφίζει και σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχει ένα new entry ονειρικό φαγητό. Για ντελιβεριά από το πιπερόν από το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, όχι μέχρι 8, μέχρι τις 6 το απόγευμα περίπου, 2310-868-868. Πανεύκολο, έτσι. 868-868. Από εμάς και τον Χρήστο και όσοι. Το μήνυμα του Στόντου για την εκηδεία για μένα το διαβάσει αύριο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Πού το σούμε. Ποιο? Μετά. Λοιπόν. Εντάξει, αύριο. Okay. Ναι, με το καλό αύριο 10 η ώρα εδώ πέρα. Από εμάς και τον Χρήστο και όσοι να έχετε μια bloody rocking week.